Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Σημερινό μας θέμα, ο άντρας και η γυναίκα. Απέναντι στο γάμο, τι παθαίνουμε? Και όταν φτάνουμε σε εκείνο το σκαλί της εκκλησίας, δεν το πατάμε πάντα. Κάτι γίνεται. Επειδή όμως δεν θέλω να λέμε πολλά, γιατί θέλω να προχωράμε στους καλεσμένους μας και στα θέματα, το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 211-189-1970 και 71. Έχουμε και τις σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram και περιμένουμε και εκεί τα δικά σας σχόλια. Έχω την Κατερίνα Σουλιώτη και την Αγάθη Ράντη εδώ μαζί μου σήμερα. Τον Αντώνη που κάποια πραγματάκια έχει να μας πει, δεν αποκαλύπτουμε ακόμη. Είναι ο Δημήτρης Οτσέλιος, ο coach, life coach και προπονητής της ζωής. Είπαμε, είναι συνεργάτης της εκπομπής μας, αφού ήρθε σε αυτή την εκπομπή και κατέθεσε και τη δική του ιστορία. Η Ράνια η Καρατζαφέρη είναι συνοδοιπόρος σήμερα σε αυτό, γιατί η ζωή της έχει πολλά. Ράνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε. Όμως, το θέμα σήμερα θα το ανοίξουμε και όπου μας βγάλει κουβέντα με το βαλάντι. Όσα ορκίστηκες, πίσω τα πήρες, ήσουν κι εσύ απ' τους σπουδαίους χαρακτήρες. Αυτό το παιδί το ξέρω από τούδε. Έγινε τούδε και πάντα περίμενα να παντρευτεί. Αυτός ο γάμος δεν έγινε ποτέ. Βαλάντι που κάτσε να τα πούμε. Εσύ πάρε εκείνο τον δρόμο, να πάρω εγώ αυτή τη στράτα. Καθένα στη στράτα του. Έτσι την παίρνουμε πάντα στη ζωή τη στράτα. Έτσι είναι ακριβώς. Και πάντα μόνη. Και πάντα μόνη. Μη μου ανοίγει έτσι αυτό το κεφάλαιο. Γιατί πάντα μόνο. Η στράτα νομίζω η δική μας. Εμείς την ανοίγουμε, εμείς την περπατάμε. Βαλάντι μου, έχεις φτάσει 3 φορές στο γάμο, 1 το τόλμησες. Ναι. Έχουμε πολλά να πούμε, πάμε όμως να δούμε. Ο ειδικός του γάμου. Σχεσιολόγος. Πάμε να δούμε όμως ένα βίντεο και αμέσως μετά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε ένα καρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Είναι οι επιτυχίες του Βαλάντι, του τραγουδιστή με την έντονη προσωπικότητα που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, αφού η μουσική κυλούσε στο αίμα του από παιδί. Και δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν τελειώνουμε. Γεννήθηκε στη Ρόδο και μεγάλωσε σε μια οικογένεια μουσικών. Ο πατέρας του παίζει λαούτο όπως και ο ίδιος. Έχει μάλιστα γράψει τα πρώτα του τραγούδια με αυτό το όργανο. Το 1996 μετακομίζει στην Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο «Σε ζητώ στα σινεμά» και όλοι γνωρίζουμε το Βαλάντι, το μελαχρινό νέο με τα πλούσια μαλλιά και τα πολλά δαχτυλίδια. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες. Το 1998 το τραγούδι «Στο ασανσέρ» που έγραψε ο ίδιος κάνει επιτυχία. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε. Με τον καιρό αλλάζει και στην εξωτερική του εμφάνιση. Κόβει τα μαλλιά του, αλλάζει το στυλ του, προσέχει τη διατροφή του. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ. Πάνος Φαλάρας, Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Δύο συνθέτες που γνωρίζουν πολύ καλά το Βαλάντι, ενώ οι επιτυχίες που του έχουν γράψει είναι διαχρονικές. Συνεργαστήκαμε εγώ και ο Βαλάντης για πρώτη φορά το 1999. Το ότι άλλο θέλεις πιο πολύ, και είχε και μια ιστορία αυτό το τραγούδι, γιατί συνήθως τα τραγούδια έχουν μια ιστορία. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, πεθαίνω με ένα σου φίλι. Ο Βαλάντης τότε δούλευε στη Θεσσαλονίκη και είχε ένα δεσμό εδώ με μια κοπελιά. Κάποια παρασπονδία πρέπει να έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη και είχε ένα σημάδι στο λαιμό. Τελικά η κοπελιά που είχε δεσμό, παρόλο ότι εμείς προσπαθήσαμε με τον παραγωγό του να του κρύψουμε το σημάδι δεν κρύφτηκε ή δεν μπορούσε να το κρύψει ο Βαλάντης, το ίδιο η κοπέλα έφυγε με θυμό μεγάλο και τελικά κάθισα εγώ στο στούντιο που μου έλεγε το γαϊμό του Βαλάντης και έγραψα επιτόπου το «Τι άλλο θέλεις πιο πολύ». Δεν μπορώ να συνηθ...
χωριά σου να ζω. Ο Βαλάντης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και καλλιτέχνη και ανθρώπου. Με τον Βαλάντη γνωριζόμαστε 18 χρόνια. Του έχω γράψει πάνω από 25 περίπου τραγούδια. Στη διαδρομή αυτή των 18 χρόνων του 19 έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και επιτυχίες μαζί που έχουν αντέξει και στον καιρό και τα ακούμε μέχρι σήμερα σε κλαμπ και σε μπαρ και σε σταθμούς. Κάθε νύχτα πυρετός μου. Στην προσωπική του ζωή η σχέση του με την επίσης τραγουδίστρια Έλενα Γκρέκου είναι ταραχώδης. Ένας μεγάλος έρωτας, η γέννηση του γιού τους Χάρη και ένας γάμος που δεν έγινε ποτέ. Μια δικαστική διαμάχη την οποία έλυσε έμεσα ο 12χρονος γιος τους, αφού και οι δύο για χάρη του παιδιού τους βρήκαν τη χρυσή τομή. Λίγα χρόνια πριν παντρεύτηκε για πρώτη φορά και απέκτησε άλλο ένα παιδί, την 4χρονη σήμερα Ιωάννα. Με τη μητέρα της Ιωάννας χώρισαν και ο Βαλάντης συνέχισε τη ζωή του, έκανε άλλη μια σχέση και απέκτησε άλλη μια κόρη, την 13 μηνών σήμερα Ειρήνη. Έτσι απλά καθημερινά, τα μικρά κάνεις μεγάλα, τα απλά σημαντικά. Βαλάντη, είναι τόσα αυτά που θέλω να πούμε και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Θα ξεκινήσω όμως αυτό που είπε ο Φαλάρας. Αν δεν ξεκινούσα από εκεί θα λέγα, μα τι κάνει αυτή τώρα. Το θυμότανε πραγματικά. Ναι, το θυμόταν ο Φαλάρας. Δυστυχώς. Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Για να τα ακούσουμε. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Πεθαίνω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Μάλιστα. Το φιλί λοιπόν αυτό. Ποιος πέθανε εσύ. Ή η κοπέλα που το είδε ή η κοπέλα που το έκανε. Γιατί ο Φαλάρας περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Λέει, εσύ ήσουν σε μια σχέση. Κάποια στιγμή στον δρόμο βρήκες μια άλλη κοπέλα η οποία σου έκανε ένα σημαδάκι. Ναι. Γυρνάς εσύ και πας στην κοπέλα και της λες αυτό το σημαδάκι δεν είναι ότι καλύτερο γιατί μου δημιουργείς πρόβλημα, σωστά? Ναι, όχι. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι, ναι. Πες εσύ την ιστορία λοιπόν. Όντως είναι έτσι όπως το εξιστορεί ο Πάνος. Γυρνώντας από Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας στο στούντιο ενώ περίμενα και την κοπέλα και να έρθει λέω έχουμε πρόβλημα. Όντως με βλέπει ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος που το χάσαμε και πρόσφατα. Έχει ένα οχτάμινο. Παραγωγός μου ήταν ο πρώτος, ο Βαγγέλης. Λέω, έχουμε πρόβλημα. Γυρνάει, το κοιτάει, ένα σημάδι εδώ. Λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται, πρέπει να το καλύψουμε. Βάλαμε λίγο make-up, αρχίσανε τα γνωστά. Οπότε ήρθε κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Πάνος, στο στούντιο κοπέλα. Κατευθείαν, σαν να είπες, ξέρεις, βέβαια. Σκέφτεσαι πάντα αυτό που θα κοιτάξει ο άλλος, αυτό που φοβάσαι. Και όντως άρχισε να το κοιτάει, μου λέει τι είναι αυτό, άρχισα να λέω ποιο. Λέει αυτό, λέω ποιο και αρχίσανε ξέρεις μαζί με το στυλό όλοι μαζί, κάνουν ανάλυση στο λαιμό μου. Και ξέρεις αυτό το άτιμο τρίψε, πάντα φαίνεται, δεν κρύβεται. Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή Βαλάντη μου. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά εννοείται. Και παραμένουμε νέα. Και παραμένεις και πολύ νέος και πολύ ταλαντούχος και έχεις κάνει τεράστια καριέρα. Τα τραγούδια σου έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Σε ρώτησα πριν και σου είπα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από όλα αυτά που έχεις πει. Κοίτα, είναι πολλά τα τραγούδια. Το «Γιατί χωρίς εσένα» είναι ένα τραγούδι που έχω πει και μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Το «Ασανσέρ» ήταν... Ποιο έφερε τα λεφτά, ποιο μας τα έφερε. «Το Ασανσέρ» ήταν ένα δυνατό πολύ τραγούδι. Που μέχρι και τώρα όντως κάνει επιτυχία, έχει κάνει τρεις καριέρες το τραγούδι αυτό. Έχω μαζί μου την κουμπάρα Κατερίνα Σουλιώτη. Σήμερα ντύθηκε κουμπάρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί μου λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τον παντρέψουμε αυτό το Βαλάντη. Και είχε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση να σου κάνει για το ασανσέρ. Βαλάντη μου, που σε ξέρω τόσα χρόνια. Έλα στο τόσα χρόνια. Πολλά, 20 χρόνια. Ούτε δεν έτυχε μια φορά να πάμε στο ασανσέρ. Άμα έμπαινα στο ασανσέρ, δεν ξέρω, μπορεί και εγώ να γινόμουν
μάνα από σένα. Κατάλαβες τι έγινε. Τα τέσσερα. Να σε ρωτήσω, έχεις πει ότι το ασανσέρ είναι ένα τραγούδι που δεν σου άρεσε ιδιαίτερα. Όμως παρόλα αυτά έχεις κάνει σεξ σε ασανσέρ όχι μία φορά αλλά πολλές φορές. Πού το δήλωσε αυτό, Κατερίνα μου, θέλω συγκεκριμένα πράγματα να λέμε. Σε συνέντευξή του, είναι συγκεκριμένες καταστάσεις. Ναι. Πατώντας το stop και ένιωσες λέει και μία ιδιαίτερη έλξη. Κραπ, καπάκι ήρθε ο έρωτας. Όπως το λέει το τραγούδι. Ακριβώς. Έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Ναι. Άρα είναι καλή δημοσιογράφος να την κρατήσουμε ναι, και φέτος στο κανάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν έρθουμε θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί έχουμε πολλά να πούμε και κυρίως το σημαντικό στη σημερινή μας κουβέντα είναι ότι μία από τις γυναίκες της ζωής του Βαλάντη, η Έλενα Γκρέκου, η οποία είναι ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ φίλη και βγάζει μια αγάπη που δεν ξέρω αν την ξέρει ο Βαλάντης. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Η Έλενα Γκρέκου και η σχέση της με το Βαλάντη. Με θαύμαζε πρώτα. Όταν με έβλεπε στην πίστα, έτσι με ερωτεύτηκε άλλωστε. Και νομίζω ότι αυτό χάθηκε. Έγινα μαμά, νοικοκυρά, στα μάτια του. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Ακροβατώ σε μια ζωή. Να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω. Να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα. Να έχω σε ανάγκη. Λοιπόν, σημερινό μας θέμα, ο φόβος του άντρα απέναντι στο γάμο. Καλεσμένο έχουμε τον Βαλάντη, όπως σας έχω πει. Όπως σας έχω πει, αυτό δεν θέλω να πω. Γιατί είπαμε και όπου μας βγάλει κουβέντα. Ο Βαλάντης δεν φοβάται το γάμο, απλώς έχει κάνει ένα γάμο, έχει δύο μεγάλες σχέσεις, έχει τρία παιδιά, αλλά με ένα γάμο. Δηλαδή, μπερδεμένα μην μπερδέψουμε το κουβέντα. Κοίτα, έχω να κάνει ένα γάμο με την Κατερίνα, που έχω αποκτήσει ένα παιδί. Είναι η μεσαία σύντροφός μου, η γυναίκα μου δηλαδή, η πρώην. Με την οποία έχεις παντρευτεί. Έχω παντρευτεί, ναι, με την Κατερίνα και κάναμε ένα κοριτσάκι, την Ιωάννα. Η πρώτη μου σύντροφος είναι η Έλενα, που απέκτησα το Χάρη, είμαι 12 ετών τώρα. Και με τη Δήμητρα που ήμουνα 4 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδάκι τώρα 12 μηνών, 13. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί πάντα... Σιγά σιγά γιατί... Ναι, πολύ πληροφόρηση και ένα σανσέρ που δεν συναντήθηκε. Μία πιπηλιά που δεν αναγνωρίσαμε. Αρχίζουμε και μετράμε Κατερίνα μου και Αγάθη. Δημοσιογραφικές δουλειές να κάνουμε. Σήμερα, γιατί θέλω να σου πω νιώθω, ξέρεις, ότι... ότι ο Βαλάντης έχει τρομερή επιτυχία στις γυναίκες. Όχι. Γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή έχω πει θα λέμε αλήθειες. Στο διάλειμμα είπες ότι τραβούσες καψούρα με τον Βαλάντη. Μεγάλη. Α, μπράβο. Πήγα 19 ετών, Βαλάντη μη μιλήσεις σε βάσου. Την οικογένεια ελπίζω, και το παιδί. Ελπίζω μην μας ακούνε τώρα. 19-20 ετών να κάνω συνέντευξη. Στο Βαλάντη. Το, ναι, τον βλέπω να τα ναι, σε ζητώ στα σινεμά, τα τουάζα, αυτά, λέω αμάν, τι τεκνό είναι αυτό. Το πες. Το πα. Φαν Βαλάντη. Φαν Βαλάντη, αλλά δεν μπορούσα. Είχα σχέση. Κοτσίδα μαλλί, έτσι. Έπαθα γιατί και εγώ τότε τον γνώρισα. Κούκλος, κούκλος. Αλλά δεν τον ήθελα μόνο εγώ. Τον θέλαμε 15 ταυτόχρονος. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ήταν, τότε πολύ, ήταν τότε ερωτευμένος. Εγώ δεν μπορώ να πω γιατί αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη σήμερα. Να, εδώ κοίτα το κοτσιδάκι του. Ένας κούκλος. Εγώ θυμάμαι πρωινούς καφέδες που ερχότανε και γινότανε λαϊκοί πανηγυρίς. Με τα ωραία, κορίτσια. Ωραία πράγματα κάνω. Ήταν πιστός και ταυτόγραφα. Πιστός τότε. Πιστός. Πάντα. Λοιπόν, Βαλάντη μου, να πάρουμε τα πράγματα. Να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή. Βαλάντη μου, γεννήθηκες και μεγάλωσες στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Γέννημα Θρέμα. Από μητέρα βέβαια Καλυμιά. Πατέρας μου Ροδίτης. Ξεκίνησα τη μουσική εκεί στη Ρόδο παίζοντας σε τοπικές, με τοπικά γκρουπ. Σε ελληνικές βραδιές, πανηγύρια, στη Ρόδο και στην επαρχία γενικά, το κάνουμε πάρα πολύ.
Και στη συνέχεια πια αντικατέστησα ένα φίλο μου στην Αθήνα, στο Ρωμαίο, και εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις άλλα αδέρφια? Άλλα δύο. Μικρότερα. Μικρότερα. Μικρότερα, ναι. Ο Παναγιώτης και ο Σάββας. Έχετε καλή σχέση σήμερα? Καλή σχέση, βέβαια τα είναι πια στην Ρόδο μένουν. Οπότε... εγώ ρωτάω αν η σχέση σας είναι καλή, είναι ουσιαστική, είναι απόσταση. Απλή. Χωρίς σχέση. Χωρίς πολλά πολλά. Έτσι ήμασταν πάντα. Δεν είσαστε πολλά. Δεν ξέρω. Η οικογένειά μου, έτσι όπως μεγαλώναμε, ήμασταν μια πιο ουδέτερη οικογένεια. Δεν ήταν η οικογένεια που θα μαζευτεί κάθε Κυριακή, θα φάνε όλοι μαζί. Θέλω να μου μιλήσεις λοιπόν για αυτή την οικογένεια, για να τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Μια απλή επαρχίας οικογένεια. Χωρίς πολλά πολλά. Η μαμά σου με τον μπαμπά σου πώς γνωρίστηκαν? Πρώτα απ' όλα είναι από το 67 μαζί. Α, είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Πέντε. Να, εδώ κοιτά, Μπομπυράκος μικρό. Ναι. Καλώς ήμουν. Καλώς ήμουν, Μπομπυράκος. Και για πες λοιπόν, σας μεγαλώνουν χωρίς κυριακάτικα τραπέζια, χωρίς τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε αυτή η σχέση, όσο δουλεύαν και πάρα πολύ. Και την αγάπη ή την έννοια την εξέφραζαν με άλλους τρόπους. Πώς? Θέλω να καταλάβω δηλαδή πόσο Βαλάντης νιώθει την έννοια στη ζωή του. Έννοια ήταν ότι πάντα αποφάσισα εγώ τι θα κάνω στη ζωή μου. Από την ημέρα που είπα θα φύγω από το σπίτι μου για να πάω να σπουδάσω. Και εν συνεχεία όταν ξεκίνησα τότε, στα 18. Στα 18. Ήταν άνθρωποι που δεν με επηρέασαν ποτέ στις αποφάσεις μου. Απλά ήταν υποστηριχτές των αποφάσεων μου. Ο πατέρας μου ή τη μητέρα μου δεν είχε ποτέ αποθυμένα να γίνω κάτι. Όπως ακούω κάποιους άλλους γονείς, το παιδί μου θέλω να γίνει αυτό, θέλω να γίνει το άλλο. Τι σου λέει, και γιατί δηλαδή δεν πέτυχες εκεί, γιατί δεν πέτυχες. Τίποτα, κάνε αυτό που θες στη ζωή σου, να προσέχεις. Μεγάλο παιδί είσαι, ανέλαβε τις ευθύνες σου. Από τα 18. Δηλαδή, και έτσι μ' άρεσε και τελικά. Μέχρι και έτσι, τα 18 έτσι μεγαλώνω σου, και τα παιδιά μου. Έτσι μεγάλωσες. Κάνε ό,τι θέλεις, διάβασε αν θες, κάνε ό,τι θες. Χωρίς πολύ πολύ ναι. Έτσι μεγάλωσε και τα άλλα σου αδέλφια. Και τα τρία. Και σας είπε δηλαδή, αν θέλετε αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αν όχι, όχι, διαλέξτε τους φίλους. Δεν υπήρχε ποτέ κατεύθυνση. Δεν υπήρχε ποτέ κατεύθυνση. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Και αυτό κάνω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, εγώ θα συμβουλέψω χωρίς να γίνω πιεστικός. Βέβαια, εντάξει, όσο τα παιδιά είναι μικρά και έχω την ευθύνη. Να σου πω κάτι. Ένα παιδί τώρα, το ότι οι γονείς του το αφήνουν τόσο πολύ ελεύθερο, ότι δεν το πιέζουν σε αυτά τα πράγματα, δεν νιώθει ότι αυτό δεν είναι αγάπη? Πώς το εισπράττει τότε? Την αγάπη ο καθένας ερμηνεύει όπως πιστεύει εκείνος και ότι του λένε οι άλλοι. Εγώ δεν ένιωθα αυτό το πράγμα. Ενώ ένιωθα την αγάπη και της μητέρας και του πατέρα, απλά δεν ήταν, αυτό το δέσιμο που βλέπω σε άλλες οικογένειες. Που ίσως τελικά να μην είναι και ουσιαστικά πράγματα αυτά και τα ουσιώδη. Ξέρεις τώρα τι μου κάνει όλο αυτό, τεράστιες αναγωγές για τις σχέσεις της ζωής. Δηλαδή, εσύ είσαι ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια υπαρχιακή... Δεν έχω δει βέβαια ποτέ τους γονείς μου ούτε να τσακωθούν. Αυτό. Είναι 55 χρόνια μαζί. Σου αφήνουν απόλυτη ελευθερία στα πράγματα. Την έννοια της αγάπης εσύ στο μυαλό σου την έχεις ελευθερία. Μα όταν αγαπάς, νομίζω, πρέπει να αφήνεις ελεύθερο τον Και τον ξαφνικά λες, βγαίνω στη ζωή, κάνω καριέρα και προσπαθώ να λειτουργήσω και ως σύντροφος. Ναι. Άρα αυτό το έχω και αυτό ελεύθερο. Δηλαδή είναι οι αναγωγές που μας κάνουν τα παιδικά μας χρόνια. Σίγουρα, έτσι, όπως μας γαλουχίσουν. Γι' αυτό μου κάνει. Με μπλόκαρες όταν μου είπες ότι οι γονείς σου έδιναν όλη αυτή την ελευθερία. Δεν έχω δηλαδή ας πούμε, αν η ζήλια θεωρείται ένα μέρος του έρωτα, το οποίο είναι και μια στέρηση της ελευθερίας για τον άλλον. Δεν είδα ποτέ με έναν ψηλό τσακωμό του πατέρα μου με τη μάνα μου, ότι ζήλεψα. Δηλαδή δεν τα ένιωθα ποτέ αυτά, δεν τα ήξερα. Να σε ρωτήσω κάτι πριν μπούμε σιγά. Οπότε μου ήταν και λίγο πρωτόγνωρα και μετά όταν τα έζησα. Στις σχέσεις σου τσακώνεσαι? Όχι πάντα, σε όλες μου σχέσεις. Όχι, είναι ανάλογα το άτομο το οποίο θα. Εννοώ και επαγγελματικές και φιλικές και ερωτικές σχέσεις. Ακριβώς. Δεν μ' αρέσει να τσακώνομαι πρώτα απ' όλα. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι ήρεμος. Μ' αρέσει η ήρεμη ζωή. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λες. Γιατί? Δεν το περίμενα να μου το πεις. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, πραγματικά, αυτή τη στιγμή καταθέτω τα χαρτιά μου και σου λέω ότι είσαι απόλυτα ειλικρινής. Γιατί βγαίνεις έντοιμα και λες, οι γονείς μου ήταν αυτοί.
περίμεναν από εμάς αυτό. Οι σχέσεις μου με τα αδέλφια μου είναι σχέσεις, ξέρω εγώ, όχι τυπικές, δεν θα έλεγα τυπικές. Όχι τυπικές, σχέσεις... δεν υπάρχει αυτό το ξέρεις να σε πάρω κάθε μέρα τηλέφωνο, αυτό που βλέπω. Δεν το μπορώ πρώτα απ' όλα αυτή την εξάρτηση. Και ξαφνικά και έχω, βλέπω ότι βγαίνει στη ζωή και λες αυτά. Α, όπως και με τον Δημήτρη, είμαστε φίλοι, με τον Γιούλη είμαστε φίλοι, δηλαδή τα, με τα παιδιά, αλλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε δηλαδή πάντα όταν έχουμε την ανάγκη, δεν είναι αυτό το καθημερινό. Σαν... Και καλά, θα σε πάρω, πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο να μάθω πώς είσαι. Είσαι άνθρωπος που δεν μπορείς την πίεση. Καθόλου. Καθόλου την πίεση. Θέλω να κάνω πάντα ό,τι αισθάνομαι, εκείνη τη στιγμή το αισθάνομαι και δεν θέλω να πιέζομαι. Ξέρεις πόσες γυναίκες μέσα από τα σημερινά σου λεγόμενα θα καταλάβουν τους δικούς τους άντρες. Γιατί εγώ το λέω πάντα ότι για να γνωρίζουμε καλά τον σύντροφό μας, πρέπει να δούμε πώς του συμπεριφέρονταν οι γονείς του. Για να καταλάβουμε πώς θέλουμε να είναι η ζωή του μετά. Θα ρωτήσω και τον Δημήτρη τον Τζέλιο σε αυτό το σημείο και μετά θέλω να σε ρωτήσω πόσο ζηλιάρης είσαι ή αν σε ενοχλεί η ζήλια. Δημήτρη μου, είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιγράφει? Προφανώς είμαστε και ο ένας πάνω από τον άλλο. Και μετά το φίλο. Έτσι. Λοιπόν, αρχικά η ελευθερία για τον Βαλάντι είναι μια βασική ηθική αξία στη ζωή του. Ο γάμος, ο οποίος είναι μια κοινωνική επιταγή, αντιτίθεται σε όλη αυτή την αξία. Αυτό. Είναι απόλυτα ειλικρινής, βέβαια. Μου έκανε εμένα με εκείνη την ώρα, δηλαδή φάνηκε και όλα στα μάτια μου, όταν μου το έλεγε αυτό, μπλόκαρα τελείως, γιατί μέσα από αυτό τελικά κατάλαβα ποιος είναι ο Βαλάντης. Ό,τι έχει να το πει θα στο πει και όταν θα σε σκεφτεί θα σε πάρει τηλέφωνο και αν δεν σε σκεφτεί δεν πειράζει τον άλλο χρόνο που θα σε σκεφτεί. Η αγάπη δεν νομίζω, δεν είναι... αποδεικνύεται έτσι. Έτσι ακριβώς. Για να μιλήσει ο Δημήτρης ο φίλος του και μετά θέλω να γυρίσω στη ζήλια στη ζωή του. Δημήτρη μου, είναι έτσι όπως μας τα λέει ο Βαλάντης? Έτσι, έτσι. Μικρόφωνο νομίζω πρέπει να έχεις. Ή φοράς? Φοράς. Φοράς. Ωραία. Έτσι είναι. Όταν έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε κάποιον, θα μιλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Το καθημερινό πιστεύω ότι... Φθύρει, είναι όπως τον έρωτα. Επιπτώσεις πάντα. Πόσα χρόνια ξέρεις τον Βαλάντη? Αρκετά. Είναι πάντα τόσο αφοπλιστικά ειλικρινής? Πάντα. Σε σένα έχει πει κάτι και να σε σοκάρει που να αφορά στη σχέση σας? Όχι βέβαια. Πάντα σου λέει την αλήθεια και ό,τι σκέφτεται? Έτσι ακριβώς. Απαιτεί και από τους φίλους του να είναι έτσι? Εσύ είσαι έτσι με τον Βαλάντη? Είσαι ειλικρινής ή κάτι αν θα σε ενοχλεί του λες μωρέ Βαλάντη τώρα αυτό? Ειλικρινέστατος πάντα, το ίδιο ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει και χημεία. Μάλιστα. Βαλάντη, με έστειλες, αδιάβαστη. Δεν τα λες όλα. Είναι κάτι που μπορούμε να πούμε να το πεις εσύ? Πάντως, Βαλάντη, όταν κάποια γυναίκα σε ζηλέψει, τρελαίνεσαι, σε τρελαίνει όλο αυτό, πότε δηλαδή παραδίδεις τα όπλα και σηκώνεις τα χέρια ψηλά? Κοίτα, τώρα σε ζηλεύει χωρίς λόγο. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι σαν την πιπηλιά την πριν, δηλαδή. Είχε λόγο, είδε, σημάδι. Ναι, αυτό. Κοίτα, η φαντασία, όταν είσαι στον έρωτα, σίγουρα δημιουργείς σενάρια. Πραγματικά και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ζηλιάρης. Είσαι. Εννοείται, ναι, βέβαια. Όταν είμαι ερωτευμένος, ναι, βέβαια. Είμαι ζηλιάρης. Θα κάνω τα σενάριάκια μου, τις σκέψεις μου, τις περιέργειες. Αλλά αυτό μου αποδεικνύει βέβαια κιόλας ότι είμαι και ερωτευμένος. Τις σκέψεις σου, τις περίεργες. Τι σκέφτησε τότε? Σενάρια. Μπορεί να κάνεις πολλά σενάρια. Δηλαδή την ώρα πριν απάντησε το τηλέφωνο, όταν πήρες τηλέφωνο, μπορεί να βάλεις οτιδήποτε στο μυαλό σου. Αν είναι έξω, μπορεί να φλερτάρει, μπορεί να. Δηλαδή είναι αρρώστια ο έρωτας για μένα. Με παρενέργειες βέβαια, όπως μια ασθένεια. Στις παρενέργειες αυτές είναι η ζήλια. Είναι η ενέργεια που σου δίνει βέβαια, ο έρωτας, πολλά πράγματα είναι ο έρωτας, αλλά για μένα είναι μια ασθένεια. Για σένα ο έρωτας είναι ασθένεια. Ναι, είναι ασθένεια. Πόσο θέλω να σε γνωρίσω ρε Βαλάντη, για πάμε από την αρχή. Ο έρωτας είναι ασθένεια. Ναι. Γιατί είναι ασθένεια? Γιατί σου δημιουργεί πράγματα και συναισθήματα τα οποία είναι... τα ζεις μόνο όταν είσαι ερωτευμένος. Δημιουργούνται μόνο με τον έρωτα. Και είναι και πράγματα τα οποία είναι και παράλογα. Είναι... Α, γίνεσαι παράλογος τον έρωτα. Ναι, μα είναι ο έρωτας παράλογος. Είναι. Ναι. Παρανοείς, όπως το τραγούδι του φίλου μας, του Γιώργου.
που το έχει γράψει ο Φαλάρας. Ο Φαλάρας. Ακριβώς. Πόσες ιστορίες πρέπει να έρθει μια μέρα να κάτσει ο Φαλάρας εδώ να μας πει ιστορίες τραγουδιστών με επιφυλιές και άλλα. Να σου πω, κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από σχέσεις στη ζωή σου, διάφορες, άλλες γνωστές και άλλες όχι, μπαίνει στη ζωή σου η Έλενα, η Γκρέκου. Ναι. Και ξέρω ότι είστε πολύ κοντά στο γάμο, γιατί έτσι κι αλλιώς τότε εγώ ήμουν στα παρασκήνια των εκπομπών πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι κουμπάρος θα γινόταν ο Terence Quick, σας αγαπούσε πάρα πολύ. Πώς δεν προχώρησε αυτή η σχέση? Κουμπάρος έγινε βέβαια, βαφτίζοντας τον Χάρη. Ναι. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σε αυτή τη σχέση. Πώς τη γνωρίζεις την Έλενα, γιατί μετά η Έλενα μας μιλάει, αλλά όχι τώρα, θα τη δούμε σε λίγο. Είχαμε πρωτοσυναντηθεί με την Έλενα πριν πολλά χρόνια, πριν να δημιουργήσουμε μια σχέση μαζί. Υπήρχε μια έλξη από την πρώτη φορά που την είδα, που βέβαια δεν έφτασε κάπου. Δεν εκδηλώθηκε. Εκείνο το καιρό, χωρίς να γίνει κάτι. Και μετά βρεθήκαμε για μια συνεργασία που θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με το Λάμπι Λιβιεράτο. Και η Έλενα ήταν η τραγουδίστρια που πήραμε μαζί. Εκεί ξεκίνησε έτσι μια ερωτική περισσότερο έλξη, ένα πάθος της Έλενας, γιατί είναι άνθρωπος με φοβερό πάθος και δύναμη. Εκεί ξεκίνησε η σχέση μας. Έτσι ξεκίνησε. Είχες το ίδιο πάθος για την Έλενα, όπως η Έλενα το πάθος για σένα? Νομίζω ότι η Έλενα είχε περισσότερο πάθος από μένα, μπορώ να πω. Ήταν έτσι πιο διεκδικητική. Εκείνη σε διεκδίκησε δηλαδή? Νομίζω ναι. Ενώ εγώ της έδινα δηλαδή ότι ήθελα, αλλά το έπαιζα και λίγο πιο δύσκολος εγώ. Ήθελες να το παίξεις πιο δύσκολες ή ήταν στο παιχνίδι του άντρα όλο αυτό? Είμαι λίγο δύσκολος. Είμαι λίγο θύραμα. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει το θύραμα και δεν είμαι κυνηγός. Είσαι δράστης ή θύμα? Θύμα. Ναι, είμαι το θύραμα. Μ' αρέσει αυτός που τρέχει και θέλω να με κυνηγάει η γυναίκα. Και όχι να κυνηγάω εγώ τη γυναίκα. Επειδή για την Έλενα δεν θέλω να πούμε πολλά τώρα, γιατί σε λίγο ανοίγει τα χαρτιά της και λέει συγκλονιστικές αλήθειες, θέλω να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Βάζουμε μια άνω τελεία στη σχέση με την Έλενα και στο παιδί που έχει έρθει και είναι σήμερα 12 ετών. Γιατί πραγματικά εγώ θα της βγάλω το καπέλο της Έλενας αυτά που παραδέχεται και λέει. Και θέλω να το συζητήσουμε πιο μετά. Κομμάτι γάμος. Μετά από την Έλενα έρχεται επιτέλους ο γάμος. Εκεί που τον περιμέναμε να γίνει με την Έλενα, έρχεται με μια άλλη γυναίκα. Πώς? Γνώρισα την Κατερίνα στη Ρόδο. Περνάγαν πάρα πολύ ωραία και στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη ενώ βρισκόμουν. Φτιάξαμε δύο σπίτια μαζί, ενώ δεν τα χτίσαμε. Ένα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή υπήρχε αυτό το να φτιάξει ένα χώρο. Να μείνετε παρέα. Να μείνουμε παρέα. Έτσι ξεκίνησε η ερωτική μας σχέση, με πολύ δυνατό πάθος, μια γυναίκα πανέξυπνη, δυναμική. Σε κυνήγησε αυτή η πανέξυπνη και δυναμική? Όχι, στην Κατερίνα λοιπόν ήμουν εγώ ο κυνηγός. Είδες, αυτή παντρεύτηκες όμως. Ναι. Αχ, τι μυστικά που έχουν και οι άντρες. Βέβαια. Και για λέγε. Ανοίγουν τα μάτια μου τώρα. Και για λέγε. Με την Κατερίνα έτσι ήταν μια άλλου είδους σχέση. Μια άλλου είδους σχέση και γι' αυτό και οδήγησε σε γάμο. Να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις πώς σε ζόρισε η Κατερίνα για να φτάσετε στο γάμο. Γιατί είχε το βιογραφικό Γκρέκου στα χαρτιά της και έλεγε αυτή δεν την παντρεύτηκε. Την πρόταση εγώ την έκανα πάντως. Ναι. Για πες μας επιτέλους και για μια πρόταση γάμου που έκανες. Η πρόταση έγινε μετά από ένα τσακωμό μας κιόλας. Ήμασταν έτσι. Είσαι βαλάντη, είσαι περιστατικό, αρσενικό. Ναι, καθαρό έτσι, αιμό. Η πρόταση δέχθηκε και μετά από ένα χρόνο παντρευτήκαμε, μετά το πρώτο χρόνο γνωριμίας μας. Δεν φοβότανε μήπως το διάστημα αυτό του χρόνου στρίβει δια του αραβόνος ο Βαλάντη? Μα δεν υπήρχε κάτι πριν. Όχι, θέλω να πω. Ναι, δεν υπήρξε ούτε ή άλλως πριν παρελθόν. Όχι στρίβιν, εννοώ ότι ήξερε ότι είχες ένα παιδί ήδη με αυτή την έννοια. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι τυχαίο νομίζω. Έχετε καλή σχέση με αυτή τη γυναίκα σήμερα? Προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις. Για τη μικρή μας. Και μετά έρχεται ένα τρίτο παιδί από μια άλλη σύντροφο. Με τη Δήμητρα.
είναι η Δήμητρα, με την οποία νομίζω τώρα διαλύσατε τη σχέση, γιατί ναι. κάτι μου έλεγε ο Γιάννης Οπουλόπουλος που κάνατε τη φωτογράφηση για το OK, ότι εκείνη την ώρα μπροστά είχατε ένα διάλογο και προσπαθούσατε να βρείτε τρόπο να συμβιώσετε κάτω από την ίδια στέγη για το καλό του παιδί. Ναι, αυτό ήταν μια προσπάθεια δική μου, αλλά όλοι οι άνθρωποι νομίζω δεν μπορούν να σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο ή επηρεάζονται από τον έρωτα. Γιατί πάμε έρωτας όταν. Γιατί η Δήμητρα μου είχε πει ότι συνεχίζει να είναι ερωτευμένη, ενώ εγώ όχι. Οπότε δεν μπορούσα να πω στη θέση αυτή. Όσο και να προσπαθούσα. Ενώ εγώ το ήθελα αυτό για το κοριτσάκι μας. Αλλά σεβάστηκα την άποψη της Δήμητρας ότι ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος δεν μπορεί να συζήσει. Βαλάντι μου, δηλαδή πραγματικά δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα. Δηλαδή. Ούτε για το παιδί, ούτε αν δεν νιώθεις ερωτευμένος, λες άντε γεια. Σε τι θα οδηγήσει αυτό? Δεν ξέρω, αυτό σε ρωτάω. Αυτό είναι το θέμα, ότι αν θα συμβιβαζόμουν, σε τι θα οδηγήσει. Σε τι θα οδηγούσε, σε μια άλλη πιπηλιά ενδεχομένως, σχέση... δεν ξέρω, απλώς καταλαβαίνεις ναι, τι σου λέω. Σε μια σχέση πάλι με ένταση. Πόσοι το τολμούν αυτό όμως σήμερα, Βαλάντι? Κοίτα, πόσοι μακάρι, δεν κάθονται σε γάμους εγκλωβισμένους? Αν ήμασταν όλοι τόσο ειλικρινείς και τόσο... Όχι, τόσο ειλικρινής θα σταματούσα εκεί, θα ήταν κάπως διαφορετικός ο κόσμος για μένα. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που λες ότι πραγματικά εγώ θα έκανα προσπάθεια να μείνω κάτω από την ίδια στέγη για το καλό του παιδιού, αλλά όφυλα να πω ότι δεν ήμουν ερωτευμένος. Ναι, δεν γίνεται. Θα ήταν υποκριτικό. Θα μπαίνεις σε ένα σπίτι τον οποίο ο σύντροφός σου είναι ερωτευμένος, θα πρέπει να σε φιλήσει και ενώ εσύ δεν είσαι και θα πρέπει να είσαι ψυχρός. Κατανοείς όμως και την πλευρά της γυναίκας που εκείνη την ώρα συνεχίζει να είναι ερωτευμένη μαζί σου και δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, ότι μπαίνεις σε ένα σπίτι και νωρίτερα έχεις φιλήσει μια άλλη γυναίκα? Και, κοίτα, είτε την έχεις φιλήσει, είτε, έχεις φιλήσει, είτε δεν έχεις. Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για να το αντιμετωπίσω αυτό, από το να είμαι ειλικρινής και να τελειώσει μια σχέση. Δεν είναι, περιορίζεσαι. Δηλαδή θες να ζήσεις και ζήσεις μέσα στο σπίτι σου με έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν αισθάνεσαι τα ίδια πράγματα που αισθανόσουν. Η καριέρα σου, Βαλάντι, δεν είναι τυχαία. Γιατί θεωρώ ότι πάντα και στον κόσμο που σε κοιτούσε από κάτω έβγαζες ειλικρίνεια. Εμένα με έχεις αφοπλίσει, με έχεις καθαρίσει, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και μετά η Έλενα Γκρέκου τα λέει. Και δηλώνει πολλά. Να δω πώς θα τα πάρει ο Βαλάντης. Η Έλενα Γκρέκου και η σχέση της με το Βαλάντι. Με θαύμαζε πρώτα. Όταν με έβλεπε στην πίστα, έτσι με ερωτεύτηκε άλλωστε. Και νομίζω ότι αυτό χάθηκε. Έγινα μαμά, νοικοκυρά, στα μάτια του. Η Ράνια Καρατζαφέρη ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής της. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πήρα την απόφαση να φύγω. Τον ενημέρωσα με ένα γράμμα. Ήθελα κάποια στιγμή πολύ να κάνω ένα παιδάκι. Και ευτυχώς μου έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία. Τον πατέρα του δεν παντρευτήκαμε. Σε σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα. Κάτω από την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι, δεν έχω πού να πάω. Τόσες και τόσες επιτυχίες έχει κάνει ο Βαλάντης, αλλά σήμερα είναι εδώ και συζητάμε για το φόβο του άνδρα απέναντι στο γάμο, που όπως έχει πει ο Βαλάντης δεν φοβάται. Αλλά όταν έχεις το Βαλάντι, η κουβέντα δεν σταματά. Είναι αυτό που λένε, και όπου μας βγάλει, εκεί όπου μας βγάλει η κουβέντα. Βαλάντι μου, ήρθε η ώρα να δούμε αυτή την πρώτη γυναίκα με το πρώτο παιδί που έχετε μαζί, που τελικά δεν παντρεύτηκες. Εγώ είπα και πριν, της βγάζω το καπέλο για αυτά που λέει, γιατί λέει αλήθειες και προσμετρά και δικές της ευθύνες. Και για μένα όταν μια γυναίκα βρίσκει ευθύνες, είναι σπουδαία να το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Ε,
εκεί που έχω αρχίσει να εμφανίζομαι τηλεόραση, να δουλεύω με τα πρώτα μεγάλα ονόματα, Σταμάτη Γονίδη, Νίκο Κουρκούλη, με πολύ μεγάλα ονόματα, πρώτη γυναίκα στα μαγαζιά και σε πολύ μικρή ηλικία τότε, έρχεται στη ζωή μου ο Βαλάντης. Όπου εγώ δεν είχα ερωτευτεί τόσο δυνατά. Τον είχα γνωρίσει το Βαλάντη Θεσσαλονίκη, με τα δαχτυλίδια, με τα πολλά μαλλιά. Όχι ότι δεν μου άρεσε, απλά ήταν λίγο έτσι άγριος για μένα. Τον συνάντησα μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα, όταν δούλευα εγώ στο τούνελ. Μαζί με τη Σαμπρίνα, τον Κόκοτα, τον Δημήτρη και τον Βαλάντη. Μετά από 1 χρόνο πρώτο έγινε η σχέση. Θέλω να κοιμάμαι, αγκάλια σωστό πρωί. Έχει το έρωτας και πάει σε δεύτερη προτεραιότητα η δουλειά. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Επειδή ήμουν ήδη έγκυος και είχε πει ο γιατρός ότι πρέπει να ξεκουράζομαι, είχα μια μικρή επιπλοκή, αποφασίσαμε να παντρευτούμε μετά την εγκυμοσύνη. Μετά όσο περνούσε ο καιρός τα αφήναμε. Ήταν το παιδί στη μέση, ήταν η ευθύνη και μετά άρχισαν τα προβλήματα και μετά δεν έγινε ο γάμος. Δεν ήθελα να δουλεύω. Ήταν και δύσκολο βέβαια, είχε δίκιο. Γιατί, εντάξει, δεν ήθελα κι εγώ να αφήσω το μωρό σε μια ξένη γυναίκα. Δεν ήμουν από τις γυναίκες που παραμέλησα τον εαυτό μου. Απλά νομίζω ότι με θαύμαζε πρώτα. Όταν με έβλεπε στην πίστα, έτσι με ερωτεύτηκε άλλωστε. Και νομίζω ότι αυτό χάθηκε. Έγινα μαμά, νοικοκυρά, στα μάτια του. Εγώ δεν ένιωθα έτσι. Δεν ένιωθα έτσι, όχι. Αλλά πιστεύω ότι στα δικά του μάτια δεν ήμουν αυτό που γνώρισα. Δεν ήταν κάτι μεταξύ μας ότι χάθηκε ο έρωτας, ας πούμε. Ήταν η καθημερινότητα. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα, κάθε λεπτό της νοιάζει με ώρα. Το γεγονός ότι, όπως λες, προχώρησε σχετικά γρήγορα ο Βαλάντης τη ζωή του, μια άλλη γυναίκα, και ήρθε και ένα παιδί από εκείνη τη γυναίκα. Ναι. Σε ενόχλησε. Εννοείται. Είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να είμαι πολύ συνειδητοποιημένη για να κάνω κάτι. Δηλαδή, πάω τη ζωή μου σιγά σιγά. Δεν βιάζομαι. Δεν ξεχνάω εύκολα ανθρώπους, καταστάσεις. Με δένουν πράγματα με έναν άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να ανοίξεις την πόρτα, να φύγεις και μετά από λίγο καιρό να παντρευτείς. Όταν με έναν άνθρωπο έχεις βιώσει ένα μεγάλο έρωτα, έντονα συναισθήματα, ένα παιδί. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Μετά από κάποια χρόνια που υπήρχε μια μεγάλη ένταση πάλι μεταξύ μας και δεν βοηθούσε, δεν υπήρχε διατροφή. Μπήκα στη διαδικασία να κάνω δικαστήριο και να πάω νομικά. Τα ξαναβρήκα όμως πάλι. Και τώρα είμαστε μια χαρά. Δεν το έκανα το δικαστήριο. Κάποια στιγμή ήρθε μια συμμαχία με την επόμενη σύντροφο που ακολουθεί και μια ανάλογη πορεία. Δεν μπορώ να το πω συμμαχία εγώ αυτό. Μεγαλώνω με 2 παιδιά που είναι αδέρφια. Όταν μου ζήτησε να πιούμε καφέ, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Όταν βλέπω ότι ο άλλος έχει όλη την καλή διάθεση, είμαι πάντα εκεί. Δεν μπορώ όμως να πάω κοντά στον πατέρα του παιδιού μου. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν ήρθε η ώρα να πάω στο δικαστήριο, γιατί είχαμε κάνει μια κοινή αγωγή. Εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα πάρα πολύ, ότι τον ξέρω από τα 18 μου, πάρα πολλά χρόνια, και ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, μεγαλώνοντας το παιδί μου, να μάθω ότι πήγα αντίον του πατέρα του με την άλλη γυναίκα. Σίγουρα το πρώτο διάστημα όταν χωρίζεις είναι δύσκολο. Όλο και θα υπάρχουν κακιούλες, αλλά με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα και μετά από αρκετά χρόνια μπορώ να πω ότι αξίζει τον κόπο για αυτό το παιδί να είμαστε καλά και να είμαστε οικογένεια. Γιατί είμαστε οικογένεια. Άσχετα να ζούμε χωριστά. Το παιδί μένει μακριά από όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή το παιδί το είχαμε εγώ και η μητέρα μου, φροντίσαμε ώστε να μην έχει ασχημή εικόνα για τον πατέρα του. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν όλες οι μαμάδες. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ. Τι πράγματα κάνει μαζί, βόλτες, έρχεται στο σπίτι, παίζεται, δηλαδή βιώνεις εκείνο εκεί που ήθελες, ότι πρέπει να σας έχει και τους δύο μαζί. Ναι, κάνουμε πράγματα μαζί, συζητάμε πολλά πράγματα που αφορούν το παιδί, ακόμα και πράγματα που αφορούν εμάς. Μου λέει για τη δουλειά του, το λέω για τη δική μου, το συμβουλεύομαι. Έχεις σκεφτεί δηλαδή ότι θα ήθελα αυτόν τον άνθρωπο να τον συναντήσω 10 χρόνια μετά και να φτιάξουμε τότε τη ζωή μας. Σαφώς.
Είμαι και συνειδητοποιημένη πλέον τι θέλω και... Αλλά θα μου πεις, ναι, έχω κάνει πολλά πράγματα για μένα πλέον. Νιώθω γεμάτη. Τώρα νομίζω πως αν γνώριζα τον πατέρα του παιδιού μου θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλεις αυτή τη ζωή. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελες όμως αυτός ο πατέρας να ήταν και πάλι ο Βαλάντης? Δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα? Θέλετο της μοιάζει με ώρα. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα? Θέλω πρώτο σχόλιο από σένα και μετά θα σου πω εγώ. Θέλω την αντρική ματιά. Με την Έλενα ζήσαμε ένα θυελώδη έρωτα. Και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος ο οποίος έπρεπε να σταματήσει. Γιατί υπήρξε, λόγω του πάθους μας, υπήρχε φοβερή ένταση. Φοβερή ένταση στο σπίτι. Ναι, μέσα είναι η ζήλια. Ακριβώς. Οπότε επειδή υπήρχε τέτοια φοβερή ένταση, θα έκανε κακό στο παιδί. Αποφάσισα εγώ τότε και ήταν και πολλές καταστάσεις τότε που με είχαν πιέσει. Εξωτερική παραγωγή δηλαδή εννοώ. Στο οποίο πια δεν άντεξα και αποχώρησα από αυτό. Δεν θα μείνω στους εξωτερικούς παράγοντες, θα μείνω στην αλήθεια της Έλενας που είναι. Σε θαύμαζε. Τι θαύμαζες? Υπάρχει αγάπη. Και με τα επόμενα παιδιά σου νιώθει ότι ο γιος είναι αδέλφια και θέλει να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση. Βαλάντη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν οι επόμενες γυναίκες σου αγάπησαν έτσι. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή αυτό που βλέπω σε αυτή τη γυναίκα είναι ότι αν αύριο το πρωί για κάποιο λόγο μας συνέβαινε κάτι σε αυτή τη ζωή, θα ήταν η πρώτη που θα έτρεχε. Ούτως ή άλλως μου έχει πει το καλύτερο. Το πήγε όταν ήμουν με τη σύντροφό μου τότε. Μου λέει, να ξέρεις, εγώ θα σε χειροκομίσω. Ναι. Φοβερή Έλενα. Και πραγματικά, παρόλο που ίσως να έκανα λάθος για την Έλενα, για την άποψή μου, αυτή που είχα σχηματίσει τόσα χρόνια πριν, τώρα ίσως έχω βγάλει τη σωστή κρίση. Θέλω σε αυτό το σημείο μόνο να πούμε ένα καλό μεσημέρι στην Έλενα και αυτή την κρίση που έχεις βγάλει να την πούμε στην Έλενα. Έλενα! Ναι. Θέλω μόνο να πούμε ένα καλό μεσημέρι στην Έλενα και αυτή την κρίση που έχεις βγάλει. Καλημέρα. Έλενα, χαμήλωσε την τηλεόραση να μας ακούς, γιατί ξέρεις. Μα δεν είμαι στο σπίτι, είμαι στη φωτογράφηση, εδώ με το στέλιο του Διονυσίου. Το ξέρω. Και βλέπουμε, δεν κάνουμε φωτογράφηση, βλέπουμε Βαλάντη και Κουτσελίνη. Βλέπετε Βαλάντη Κουτσελίνη και εγώ. Με το Βαλάντη έχω μείνει άναυδη με αυτά που λέει. Έχω μείνει άναυδη έτσι και αλλιώς με αυτά που έχεις πει εσύ. Και κρατάω αυτό που είπες, γυροκομής Βαλάντη. Ό,τι είπα το εννοώ. Το ξέρω, καρδιά μου. Βαλάντη, πες της λοιπόν. Αυτό, εδώ και 6 μήνες, φαντάζομαι τους τελευταίους 6 μήνες, έχω αγαπήσει πραγματικά την Έλενα. Όλο αυτό τον καιρό που είμαστε μαζί, παρόλο υπήρχε αυτή η αγάπη, όπως θα το πούμε, ή ο έρωτας ή το πάθος. Πραγματικά τώρα τους τελευταίους 6 μήνες ένιωσα, εμπιστεύτηκα την Έλενα. Πω, τι λέξη είπες τώρα, εμπιστοσύνη. Έλενα, τον εμπιστεύεσαι το Βαλάντη? Για να κάνω αυτή την ανατροπή τελευταία στιγμή, πάω στο δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα μου ήταν αυτό που ένιωσα. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, η αγάπη, όλα αυτά που είπα πριν στη συνέντευξη. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, πέρα από ο πατέρας του παιδιού μου και πέρα από το μεγάλο έρωτα, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Αχ, μωρέ, Έλενα. Από όλες τις απόψεις. Βαλάντη, είδες. Μια γυναίκα δεν εκδηλώνει μόνο θαυμασμό, εκδηλώνει αγάπη.
Εκδηλώνει πάθος. Δημόσια λέει ότι υπήρξες ο μεγάλος έρωτας. Δεν είναι λίγα να τα λέει αυτά μια γυναίκα για έναν άντρα. Και επειδή τα συζητήσαμε αυτά και τα είπαμε, γι' αυτό προσπαθώ να πληρώσω και να διορθώσω ότι κακό μέσα συσσαγωγικά διέπραξα όλο αυτό τον καιρό. Κάποιες φορές ότι την αμέλησα, ότι και εγώ έκανα τη ζωή μου, εξαφανίστηκα. Και πραγματικά την αγαπώ γιατί ποτέ δεν μου κράτησε κακία γι' αυτό. Αυτό κατάλαβα. Και ό,τι μου κάνει. Έλενα, να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτή την εκπομπή έχω πει ότι δεν θέλω ανθρώπους χειροκροτητές, αλλά σε αυτό το σημείο θα τον χειροκροτήσω μόνο εγώ, αν θέλετε κι εσείς, γιατί πραγματικά έχουμε φέρει έναν άντρα αντιμέτωπο με τις αλήθειες του και στις αλήθειες του παραδέχεται. Ήμουν κάποιες φορές στη ζωή μου στο παρασκήνιο και δεν συμμετείχα καθόλου. Αυτή τη γυναίκα προσπαθώ τώρα να αναπληρώσω ό,τι δεν ήμουν πριν. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άντρες να το κάνουν έστω και καθυστερημένα. Έλα. Να έχετε κάνει και κλαίω. Και δεν θα μπορέσω να φωτογραφηθώ. Όχι, να φωτογραφηθείς, καρδιά μου, να πας καλά, να ασκήσεις. Να συγκινήσει, πραγματικά. Και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Αγάπη μου. Μαριτσάρα μου. Φιλάκια, καλή φωτογράφηση και εκεί στο αγόρι, το Διονυσίου. Φιλάκια, στα σπιτάκια. Ναι, θα έρθουμε. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Εντάξει, Βαλάντη, δεν έχω τι να πω. Σήμερα, δηλαδή, πραγματικά, είναι αυτό που πιστεύω ότι αυτός πρέπει να είναι και αυτή η εκπομπή τέτοιους ανθρώπους να φιλοξενεί. Δηλαδή, χάνω τα λόγια μου μερικές φορές, αλλά είναι η αλήθεια, γιατί παραδέχεσαι πράγματα ουσιαστικά. Όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν τρέπεσαι να πεις την αλήθεια, ούτε αυτά που αισθάνεσαι. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, πώς θα το πω, θα κάνουμε και λάθη. Και όχι και λάθη, θα ισοπεδώσουμε και τον εαυτό μας, θα τον τσαλακώσουμε. Αρκεί να λες αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που είναι πραγματικά αλήθεια. Και να μην σε νοιάζει το τίμημα της αλήθειας. Όλοι φοβούνται ένα τίμημα. Ένα τίμημα. Δηλαδή, αν θα πω την αλήθεια, τι θα συμβεί. Αν θα πω την αλήθεια, τι θα συμβεί. Νομίζω τίποτα. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις τα πράγματα γύρω σου είναι όταν θα είσαι ειλικρινής και αληθινός. Ράνια, είπαμε είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη σημερινή εκπομπή και τώρα είναι η στιγμή που θα ήθελα να μου πεις ως γυναίκα αυτά που άκουσες και από την Έλενα και από τον Βαλάντη. Αν στη ζωή τη δική σου έχουν υποθεί και έτσι κάποιες στιγμές. Δηλαδή, αν έχεις πει εσύ σε σχέση σου αλήθεια, πώς είδες αυτά. Γενικά την αλήθεια είναι κάτι που την προτιμώ και χαίρομαι πάρα πολύ που μίλησε έτσι ο Βαλάντης. Δεν θεωρώ ότι είπε με την έννοια εισαγωγικά κάτι τόσο συγκλονιστικό, αλλά αυτή η ίδια η αλήθεια του είναι που μετράει περισσότερο. Είπε απλά πράγματα όπως συνέβησαν στη ζωή του, όπως τα έβλεπε εκείνος τότε, όπως τα βλέπει σήμερα. Γιατί μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από αυτά τα πράγματα που βιώνουν. Δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι ίδια όπως ήμουνα στα 25, που μπορεί να έχω κάνει τις βλακίες μου με τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, που δεν έχω κεντρήσει να την πω, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, γιατί τώρα είναι ωραία, ωραίες βλακίες είναι τώρα. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το λέμε, ειδικά όταν είμαστε αυτό που είπα, όταν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και είμαστε καθαροί μέσα μας και δεν έχουμε βλάψει ανθρώπους συνειδητά. Γιατί μπορεί να έχουμε πληγώσει ανθρώπους μέσα από πράγματα που κάνουμε χωρίς συνειδητά, να το θέλουμε. Αλλά έχει στεναχωρήσει κάποιες γυναίκες στη ζωή του. Φυσικά, σημασία έχει ότι εκείνος ήταν αυτό από την αρχή ειλικρινής μαζί τους. Ακριβώς. Και εγώ μπορεί να έχω πληγώσει ανθρώπους. Δεν το έκανα όμως συνειδητά για να τους πληγώσω εκείνη την ώρα. Θέλεις, ήρθαν έτσι τα πράγματα, τα έφερε έτσι η ζωή, χάθηκαν κάποια συναισθήματα. Μπορεί να συνέχισαν να υπάρχουν κάποια άλλα που να μην ήταν αρκετά να μας κρατήσουν μαζί. Όμως θεωρώ, όπως και ο Βαλάντης από ό,τι άκουσα σήμερα, ότι δεν κορόιδεψα κανέναν. Αυτό. Υπήρξα όσο ειλικρινής μπορούσα από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν μου άρεσε να κοροϊδεύω, έστω και αν το τίμημα ήταν αυτό, να χρεωθώ κάποια πράγματα που εγώ μέσα μου δεν τα βλέπα έτσι. Να τα χρεωθώ, αλλά ανέλαβα και τις ευθύνες των πράξεών μου. Είπα, okay, θα κάνω αυτό, μίλησα ανοιχτά, είπα αυτό που ένιωθα, έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό θεώρησα ότι θέλω να κάνω. Και από εκεί και μετά αυτό. Ανέλαβα και τις ευθύνες μου. Και πορεύτηκα στη ζωή έτσι. Αλλά
Πάντα μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Έχουμε σε λίγο να ξεδιπλώσουμε και τη δική σου ζωή, γιατί και εσύ έχεις κάνει, ο πατέρας σου, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή σου όταν ήσουν πολύ μικρή, έφυγε από τη ζωή σας με τη μητέρα σου, μετά προχώρησες ένα γάμο, μετά έκανες ένα δεύτερο γάμο και τελικά φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο χωρίς γάμο. Και του λέω του Βαλάντη, είναι η αντρική και η θηλυκή πλευρά του ορθιασιών. Αυτό το είπα στο διάλειμμα, του λέω, η Ζήνα με δόλο έφερε μας τους δύο εδώ σήμερα, κάτι ήξερε. Έτσι είναι. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Δημήτρη μου, εδώ έχουμε μια σχέση που εγώ θα ήθελα, δηλαδή αυτή τη φορά, να μπω εγώ στη μέση και να τους παντρέψω εγώ με την Έλενα. Γιατί αυτό είναι πραγματική αγάπη. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να απολογούμαστε όταν, φεύγει, όταν έρχεται ο έρωτας και φεύγει. Δηλαδή έρχεται ο έρωτας και όταν φεύγει πρέπει να απολογούμαστε γιατί έφυγε ο έρωτας και γιατί αφήσαμε μια σχέση ή ένα παιδί στη μέση. Να ξεχυλώσει. Μα έτσι είναι ο έρωτας. Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτή είναι η ζωή βασικά, όχι ο έρωτας μόνο. Βέβαια, να μην αδικήσουμε τις επόμενες δύο γυναίκες της ζωής του Βαλάντη, γιατί τον έζησαν και πιο κοντά χρονικά. Η Έλενα αποστασιοποιήθηκε συναισθηματικά, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό και το ξέρουμε όλοι ότι προκειμένου το μυαλό μας να καθαρίσει και να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνιά, χρειαζόμαστε χρόνο. Να αποστασιοποιηθούμε συναισθηματικά, προκειμένου να μπορέσουμε να εκλογικεύσουμε μετά ό,τι βιώσαμε. Και η Έλενα, επειδή ήταν και η πρώτη σύντροφος του Βαλάντη, νομίζω είχε την πολυτέλεια να το κάνει. Μα αυτό, ο Βαλάντης έτσι κι αλλιώς μέσα σε αυτή την εκπομπή εξήγησε ότι τη δεύτερη την παντρεύτηκε γιατί ήταν ακριβώς αυτή που κυνήγησε εκείνος. Δεν ήταν δεδομένη η δεύτερη, γι' αυτό την παντρεύτηκε. Γι' αυτό και μα το είπε και η Έλενα. Εγώ δηλαδή κάποια στιγμή ασχολήθηκα με το παιδί και έφυγα από το θαυμασμό του Βαλάντη. Δηλαδή αποστασιοποιημένη πια και οι δύο κατάλαβαν το γιατί. Έχουμε τον Αντώνη μαζί μας σήμερα, ο οποίος έχει να μας καταθέσει και τη δική του εμπειρία ζωής, γιατί όπως λέγαμε και πριν, Αντώνη μου, έχεις κάνει δύο γάμους. Μάλιστα. Και... Και έχω κάνει και δύο χωρισμούς. Είναι λογικό. Ναι. Αλλά μπορείς το δεύτερο να έμεινες. Να έμεινα. Όχι, δεν όχι, έμεινα. Για το τρίτο πάει. Για το τρίτο πάει. Δεν το νομίζω. Εντάξει. Μπορείτε να μιλήσετε οι άντρες μεταξύ σας. Ναι, μετά από δεν το νομίζω χρόνια, γιατί. Μετά από λίγα χρόνια μπορεί. Α. Αν βρεθεί κατάλληλη σύντροφος που θα εκφράζει και εμένα. Ποτέ και δεν ξέρουμε ποια είναι κατάλληλη. Αυτό είναι το θέμα. Αν τη ζήσεις λιγάκι μπορείς να καταλάβεις. Δεν είμαι ο άνθρωπος που αλλάζει συχνά σχέσεις. Απλά έτυχε να χωρίσω με την πρώτη σύζυγο που έχουμε και ένα παιδάκι. Τώρα είναι 17 ετών. Ο γιος μου ο Δημοσθένης. Πάει τρίτη ηλικία, είναι πολύ καλός μαθητής και καλό παιδί. Και χαίρομαι και είμαι περήφανος γι' αυτόν. Στο γάμο μου, τι να πω. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι φταίνε και οι δύο. Δεν είναι ευθύνη του ενός. Έχουμε χάσει την επικοινωνία. Έχουμε χάσει αυτό που είχαμε στην αρχή. Το ότι φταίει. Δεν ξέρω να πω, ίσως το ότι δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι. Δεν ξέραμε πώς θα ανταποκριθούμε στη γονεϊκότητα, στο ζευγάρι. Αυτό που πιστεύω χάλασε στο δρόμο, στην πορεία, αυτό που είχαμε, είναι ότι τη μεριά της περισσότερο αφιέρωσε πολύ χρόνο στη δουλειά της, στο επάγγελμά της. Λίγος χρόνος για το παιδί, με παράπονα από το παιδί, που της έλεγε εγώ δεν θέλω να κάνω, γιατί ήθελε και θέλει να τον κάνει ακόμα να ακολουθήσει το επάγγελμά της. Εγώ δεν θέλω να δουλεύω, να κάνω τη δουλειά που κάνεις. Δεν θέλεις να δουλεύει η γυναίκα? Όχι, ο μικρός είπε στη μητέρα του. Όχι, εσύ τι δεν θέλεις? Όχι, εγώ θέλω να δουλεύει η γυναίκα, αλλά να αφιερώνει χρόνο και στο σπίτι της. Και πάνω απ' όλα να μην φέρνει τα προβλήματα από τη δουλειά της στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνήθως οι γυναίκες φέρνουν τα προβλήματα στο σπίτι? Όχι όλες, αλλά η δικιά μου τα έφερνε. Πολλά προβλήματα, μεγάλη ένταση. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη η δουλειά της. Κουραζόταν αρκετά και πρωί και απόγευμα. Δεν είχε χρόνο ούτε για μένα ούτε για το γιο μας. Και ο γιος μας το είχε δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω τη δουλειά που κάνεις εσύ γιατί δουλεύεις πολλές ώρες. Το μήνυμα βέβαια δεν ξέρω αν το κατάλαβε ότι αυτό είναι δήλωση του παιδιού ότι του λείπει αρκετά. Αλλά πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και με το δεύτερο γάμο, που και εκεί είχα το λάθος να ελπίζω ότι η δεύτερη γυναίκα. Επειδή είχε μεγαλώσει δύο παιδιά και είχαν περάσει την εφηβεία, ότι ήξερε και μπορούσε να σταθεί κοντά σε μένα και κοντά στο παιδί μου. Αλλά δεν ήταν έτσι. Όταν τα προβλήματα... Με δεύτερη δεν έχουμε παιδί. Με δεύτερη δεν έχουμε παιδί. Είχε δύο δικά της παιδιά μεγάλα. Ναι. Πίστευα ότι μπορεί να είναι κοντά σε μένα και στο γιο μου, όπως το δήλωνε βέβαια.
Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όταν δυσκόλεψαν οι καταστάσεις, ήταν πρόβλημα και ο χρόνος που ασχολιόμουν με το παιδί και ο χρόνος που αφιέρωνα στο να βοηθηθώ εγώ για να είμαι κοντά στο παιδί μου και ήθελα να με τραβήξει περισσότερο στη δική της οικογένεια. Οπότε εκεί... Το ερώτημα που πάντα τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γιατί επιλέγουμε λάθος σύντροφο. Δεν ξέρω γιατί επιλέγουμε λάθος σύντροφο, γιατί κρίνουμε λάθος. Είναι ο έρωτας το πρώτο και το πάθος και μετά ξεχνάμε την ουσία. Έρωτας. Όχι πάντα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κυρασμό. Στον έρωτα δεν μπορείς να δεις πράγματα. Έτσι. Δεν μπορείς να δεις λατώματα. Αχα, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Νομίζω για μένα. Επειδή θέλεις να δεις. Στην αρχή τα ξεχνάμε όλα, δηλαδή τα παραβλέπουμε λόγω έρωτα, αλλά όταν αρχίζει αυτό να καταλαγιάζει λίγο, αρχίζει και βλέπεις τα πραγματικά προβλήματα και εκεί κοιτάς αν ταιριάζει ή δεν ταιριάζει. Γιατί, ας πούμε, βλέπεις ότι καμιά φορά κάνεις την πρώτη προσπάθεια, κάνεις έναν πρώτο γάμο. Μετά βλέπεις τα λάθη και παίρνεις τη μεγάλη απόφαση, γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από ένα γάμο, έτσι. Ναι, αλλά πας με έναν άλλο άνθρωπο πάλι. Οπότε, ό,τι έχεις σκεφτεί, μπορεί να σταναιρέσει ο επόμενος άνθρωπος που θα έρθει. Οπότε δεν υπάρχουν στάνταρ και δεδομένα καλούπια ότι κάπως έτσι είναι. Εγώ για μένα αυτό που νομίζω ότι χαλάει τη σχέση. Δηλαδή, όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, της δεύτερης μου συντρόφου, της Κατερίνας, είναι ότι ξεκινάς, ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο, όπως ερωτεύτηκα την Κατερίνα, δημιουργούσαμε πράγματα μαζί, υπήρχε ένας κοινός διάβλος επικοινωνίας, προσπαθούσαμε να έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Όταν πήγε story, στην λογική της οικογένειας, ας πούμε, η Κατερίνα, άρχισε να αφιερώνεται στο ότι πώς θα γίνω μαμά πρώτα. Γιατί είχαμε δηλαδή υπήρξε μια εγκυμοσύνη με την Κατερίνα, αποτυχημένη βέβαια στους τρεις μήνες, πράγμα που το οποίο τη στήχησε πάρα πολύ. Λογικό. Και τότε της είχα πει κιόλας ότι μην αγχώνεσαι με αυτό. Δηλαδή πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να κάνουμε την κόρη μας. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια της έλεγα ότι θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε πράγματα, αλλά δεν θέλω να αγχώνεσαι γιατί εγώ έχω παιδί. Δηλαδή δεν θέλω να σε βλέπω εσένα με αυτό το άγχος. Έχω παιδί. Αυτό από μόνο του που έλεγες βέβαια, να σου πάρω την πλευρά της γυναίκας, είναι τελικά δεν θα τον έχω ποτέ το Βαλάντι χωρίς παιδί. Γιατί έχει ένα άλλο παιδί με μια άλλη γυναίκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να ξέρει όμως ότι δεν θα χάσει και τον Βαλάντι αν δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν μπορεί να το ξέρει η γυναίκα εκείνη την ώρα. Ναι, εγώ οφείλω να το πω. Ναι. Εγώ οφείλω να το πω και να είμαι μαζί της. Για να χαλαρώσει κιόλας. Το λες, απλώς η γυναίκα δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Ξέρει ότι θα υπάρξει μια άλλη που θα σου κάνει ένα παιδί και θα την. Όχι, αυτό ακριβώς όμως έλεγα εγώ. Ότι εγώ έχω παιδί. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Ναι, αλλά ήξερε ότι με αυτή τελείωσες. Μπορεί να έρθει μια επόμενη που θα σου κάνει το παιδί και θα είναι ο έρωτας στη ζωή σου. Αυτό υπάρχει είναι για την. Είναι λάθος σκέψη, βέβαια. Είναι λάθος σκέψη. Και έτσι ήρθε και το. Και μετά από δύο χρόνια ήρθε το παιδί. Όταν ήρθε το παιδί, όλος, ή μάλλον οι εννιά μήνες όλοι αυτοί που περνάει η γυναίκα, που είναι πολύ λογικό να αφιερώνεται κάθε καθημερινά στο να διαβάζει πώς θα γεννήσει, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι τα ενδιαφέροντα που έχει ο άντρας εκείνη την ώρα και τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Να τα πείτε, γιατί καμιά φορά τα λέμε εμείς οι γυναίκες. Ναι, να τα πείτε εσείς οι άντρες. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φέρνοντας ένα παιδί στο σπίτι, οι γυναίκες. Δηλαδή από εκεί προχώρησαν στο καναπέ δίπλα μου και μιλούσαμε για κάτι άλλο, για μια ταινία ή για κάτι. Εντελώς άλλο πράγμα. Καταλήξαμε στο κάθε μέρα να είμαστε σε ένα καναπέ και να βλέπουμε το πώς θα γεννήσουμε το παιδί. Πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Λέω, μα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Άσε να γεννηθεί το παιδί. Δηλαδή να φτιάξουμε το δωμάτιο 7 μήνες πριν του παιδιού. Κάτσε να το δω το παιδί. Να δούμε, θα βγει καλά το παιδί, υγιέστατο, να μην έχει πρόβλημα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Το δωμάτιο το φτιάχνεις μέσα σε 30 μέρες. Αν θα είναι Σιέλη, Ρόζε και αυτό. Θα σου γυρίσω και θα σου πω. Αυτή η δυναμική γυναίκα που αυτή ήταν, που εσύ κυνήγησες, στο θέμα του παιδιού ήταν αδύναμη. Μου θυμίζει δικά μου κομμάτι. Όλες οι γυναίκες έχουν ένα τέτοιο πράγμα. Γίνονται αδύναμες μπροστά στο παιδί και σου λέω το δικαιολογώ. Γι' αυτό σου το λέω. Αλλά όμως δεν μπορείς όμως εκείνη τη στιγμή να κατηγορήσεις τον άλλο άνθρωπο εάν φύγει από τη σχέση ή τον χαλάσει κάτι τέτοιο. Κεφάλαιο, μα συμβαίνει κάτι μέσα στο ζευγάρι, πριν ή μετά το γάμο, δεν έχει σημασία. Το λέμε στον σύντροφό μας. Της το έλεγες εκείνη την ώρα ότι αυτό με ενοχλεί. Κοίτα, στην αρχή πάντα δεν τα λες.
Είναι αυτό, είναι ο έρωτας. Γι' αυτό είμαστε λίγο επιπόλοιοι με τον έρωτα. Εκεί βγάζουμε την επιπολαιότητά μας και, και την υποκριτικότητά μας. Όταν φεύγει ο έρωτας είναι το δύσκολο. Αντώνη μου, το έλεγες αυτό που σε ενοχλούσε ή έλεγες το παιδί το είπε? Δεν είμαι άνθρωπος που ανοίγομαι πολύ. Δεν έλεγα πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι υπέμενα και πράγματα που δεν έπρεπε να υπομείνω. Και απλά ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο από μόνα τους. Αλλά πολύ περισσότερο χειρότερα γίνονται. Και πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να χαλάσει. Δηλαδή δεν πρέπει να χαλάσει, ας πούμε, ένα γάμο. Το ότι το παιδί είχε πρόβλημα με τη μαμά, ότι δεν την έβλεπε αρκετά. Αν ήσουν ερωτευμένος εσύ ή εκείνη, σίγουρα θα υπήρχε επικοινωνία. Άρα κάτι είχε χαλάσει, απλά το παιδί ήταν ίσως η δικαιολογία, η δικαιολογία της του ότι χάλασε μια σχέση. Αυτό πιστεύω, αλλά εκεί ο κύριος, ο ειδικός, δεν ξέρω τι λέει. Δημήτρη μου, ήθελες κάτι να πεις, γιατί ήθελα να ρωτήσω. Ναι, γιατί πριν το διέκοψα. Ναι, καταρχήν, ό,τι δεν λέγεται δεν εννοείται. Έτσι, για να το λέμε. Και οι περισσότερες παρεξηγήσεις γίνονται όταν δεν λέμε πράγματα. Ακριβώς. Ωραία, θεωρούμε δεδομένο ότι ο άλλος θα πρέπει να το γνωρίζει ότι ό,τι πεποίθηση έχουμε εμείς ισχύει και για τον άλλον. Το έχουμε απέναντί μας. Έχουμε μεγαλώσει σε διαφορετικό περιβάλλον. Αυτά που ο καθένας έχει στο μυαλό του τα γνωρίζει ο ίδιος. Δεν μπορεί να τα γνωρίζει ο άλλος. Θα πρέπει να μιλάμε, να εξωτερικεύουμε και τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας. Προκειμένου να γεφυρώνουμε την επικοινωνία μας με τους άλλους. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ράνια μου, εξωτερήκευες τις θέσεις. Δηλαδή σε σημείο που μπορεί να γινόμουν και δυσάρεστη. Και όταν γινόσουν δυσάρεστη? Μετά γινόμουν αρεστή. Γιατί καταλάβαινα τι κάνω με αυτό που κάνω. Αυτά και άλλα πολλά ερωτικά παιχνίδια θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και μην ξεχνάμε, οι άντρες φοβούνται το γάμο, να τα λέμε κι αυτά. Η Ράνια Καρατζαφέρη ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής της. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πήρα την απόφαση να φύγω. Τον ενημέρωσα με ένα γράμμα. Ήθελα κάποια στιγμή πολύ να κάνω ένα παιδάκι. Και ευτυχώς μου έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία. Τον πατέρα του δεν παντρευτήκαμε. Αφήστε να τα ακούσουμε λίγο. Δεν γυρίζω πίσω στιγμή, όλα θα τα αφήσω εκεί, στα διαγραμμένα. Ο ύμνος της συγκεκριμένης εκπομπής, όλα θα τα αφήσω εκεί, στα διαγραμμένα. Διαφωνείς, Βαλάντι, πώς λέμε, διαχειρό, Βαλάντι. Έτσι, ναι, ναι. Ο Βαλάντι μου, είδε τι είπε πριν η Ράνη, είπε στη Ράνια, είμαστε εδώ, καθόμαστε οι δυο χαροκαμένοι. Σημερινό θέμα της εκπομπής, ο φόβος του άντρα απέναντι στο γάμο, αλλά είναι και η Ράνια μας εδώ, γιατί ξαφνικά αφού έκανε δύο γάμους, λέει τώρα θα κάνω παιδί χωρίς γάμο. Άρα και ο φόβος της γυναίκας απέναντι στο γάμο. Εγώ δεν τον πολύ φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα σου πω κάτι όμως, Ζήνα. Εγώ είμαι τώρα μια περίπτωση, η οποία δεν πρόλαβα ποτέ να μπω στη διαδικασία να θελήσω έναν άντρα να τον παντρευτώ. Δεν προλάβαινα. Δηλαδή, δεν το έχω αισθανθεί εγώ. Βαλάντι, πείτε τα μεταξύ σας. Που λες Βαλάντι. αυτό το πράγμα. γιατί συνήθως τώρα δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, τις δύο φορές που το έκανα, τέλος πάντων, δεν έχω παντρευτεί και 10. Είμαι και σε μια ηλικία με 25 τώρα. Και το δύο δεν είναι και λίγες, μάνα μου. Δεν είναι λίγες, μωρέ, αλλά... Το δύο. Δύο έχω εγώ. Το δύο. Εσύ Βαλάντι μου ένα. Γι' αυτό μας δίνουν τρεις και έχουν μπει και πολιτική και τώρα, οπότε πάμε. Δύο εσείς, δύο ο Αντώνης, έναν ο Βαλάντης, τρία παιδιά. Και με την ευλογία οικογένεια του Θεού. Σταρ. Έτσι. με την ευλογία του Θεού. Έτσι, μπράβο. Τρεις με την ευλογία του Άρα, Θεού. Άρα, δηλαδή, δεν μας δίνει ευκαιρία τρεις φορές ο Θεός να παντρευτούμε και να επιχειρήσουμε. Τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Αυτό. Οπότε πρέπει να το σεβόμαστε. Εντάξει, προέκυψε αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα, εντάξει, την πρώτη φορά ήμουνα και σε σχετικά μικρή ηλικία. Δηλαδή, ήταν και ο έρωτας αυτό που λέει, όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το είδα σαν κάτι. Δεν θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι κάνω κάτι τρομερό. Τώρα πια έχω κατασταλάξει ότι επί της ουσίας μιλάμε για κάτι τυπικό. Δηλαδή, αν δεν είχα κάνει εγώ αυτούς τους δύο γάμους, είχα μείνει στη σχέση. Τώρα δεν θα την κάναμε αυτήν την κουβέντα. Τι θα μου έλεγες, γιατί έκανες δύο σχέσεις? Τι ωραία τα λέει, Βαλάντι μου.
Χαρά. Και εσύ αν δεν είχες όλα αυτά, και δεν τα λέγαμε. Πήγα και έβαλα δύο υπογραφές. Τη μία στην εκκλησία, την άλλη στο δημαρχείο. Φόρεσα τον νηφικό μου. Το γεννήθηκα, ωραίο τον νηφικό. Ωραίο τον νηφικό. Παλιά λέγαμε, ήταν ασλάνης. Παλιά. Όχι, δεν ήταν ασλάνης. Δεν είχαμε τέτοια περιθώρια, αλλά και ούτε με ενδιέφεραν εμένα αυτά τα πράγματα. Απλά στο γάμο μου αυτό που κρατάω και είχε πολύ πλάκα είναι ότι μετά, αφού έγινε το οικογενειακό γλέντι και όλα αυτά. Φύγαμε όπως ήμουν εγώ με τον νηφικό και ο τότε άντρας μου με το γαμπριάτικο και πήγαμε σε ένα μπαράκι στην Αγία Παρασκευή και σκάσαμε μέσα με τα νηφικά και τα γαμπριάτικα όπου δεν μας περίμενε ο κόσμος. Και αυτό ήταν ίσως και το πιο ωραίο σημείο, ας πούμε, της του γάμου που θυμάσαι. Το χαρήκαμε πολύ. Χορεύαμε με τα νηφικά εγώ, με τα γαμπριάτικα εκείνος. Μήπως δεν είπαμε να τα βγάλετε. Να σου πω την αλήθεια, τώρα που το λες, ίσως. Πώς μ' αρέσει, γιατί μέσα από αυτές τις στιγμές, αν δεν τις αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές και με χιούμορ. Εντάξει, θα τρελαθούμε, δεν είναι. Αν τα πάρουμε τόσο σοβαρά πια. Και καμιά φορά τον εαυτό μας δεν τον αντέχουμε και στον καθρέφτη. Δηλαδή λέμε αυτού σου και σήμερα πάλι έκανες βλακεία. Αηδία, ξέρω εγώ. Κατερίνα μου, φως μου, αγάπη μου, τι θες να ρωτήσεις, κουμπάρα μου. Λοιπόν, έχω λάβει ορισμένα μηνύματα από γυναίκες. Που σε θέλουν, βρε παιδί μου, ξέρεις. Είσαι ποθητός. Διότι άντρας που δεν έχει τώρα σχέση είναι ποθητός για μας τις γυναίκες. Αλλά στη λένε κιόλας. Και θέλουν να σε ρωτήσουν κάτι. Μήπως σταματάτε εσείς οι άντρες, ή και εσείς συγκεκριμένα, να θαυμάζετε τις γυναίκες από τη στιγμή που φοράμε την ποδιά και μπαίνουμε στο σπίτι. Δηλαδή, μας θαυμάζετε όταν μας βλέπετε στη δουλειά. Μιλάς από προσωπική εμπειρία, Κατερίνα μου. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Τελευταίος θα μαθαίνει πάντα ο. Θα έρθω στην επόμενη εκπομπή. Εκτός και από την ποδιά τη φοράς για άλλα. Όχι, μόνο για δουλειές, Ζήνα μου, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, μάνα μου, για πες μου. Λοιπόν, δηλαδή, μας γνωρίζετε στη δουλειά. Χωρίς να έχετε γνωρίσει ακόμα τη μάνα, τον πατέρα μας, τα αδέρφια μας, όλο το περίγυρο. Αγάπες, λουλούδια, φλερτ, όλο αυτό. Λουλούδια, σας αγαπώ, μ' αγαπάς. Όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης που δεν υπάρχουν πια. Ναι. Και με το που μας βάλετε στο σπίτι και βάζουμε αυτή την ποδιά. Και αρχίζουμε και πλένουμε πιάτα και γενοβολάμε παιδιά, παθαίνεται σοκ. Δεν είμαι έτοιμος. Θα συμφωνήσω, Κατερίνα. Δεν είμαι ερωτευμένος. Είμαι φαν σου. Ναι. Δηλαδή δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν πρέπει να σκεφτώ αυτό που έκανα. Ή βλέπετε άλλες γυναίκες ή μας χωρίζετε. Έλα, Βαλάντη, μην μπορεί να απαντήσει αυτό. Είναι, είναι σημαντικό. Κοίτα, θα απαντήσω λίγο που μπορεί... Η απάντησή μου να είναι λίγο ενοχλητική και καυστική. Αλλά αυτό θα το τοποθετήσω στη φύση του αρσενικού και όχι του άντρα γενικά ή της γυναίκας. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό στη φύση. Ο άντρας, ο σκοπός του μες στη ζωή είναι να αναπαραχθεί. Αυτή η εντολή είναι στο DNA μας σαν άντρας, ότι ο άντρας πρέπει να τεκνοποιήσει και η γυναίκα το θηλυκό να γεννήσει ένα παιδί. Μέχρι να γίνει όλο αυτό, υπάρχει αυτή η χημεία, αυτό μας έχει μάθει ο Θεός, αυτό μας μάθανε τουλάχιστον οι γονείς μας και όλο το σύστημα, ότι θα πρέπει, όχι, είναι καθαρά βιολογικό, ότι ο άντρας κοιτάει να τεκνοποιήσει. Οπότε όλα τα άλλα για μένα είναι ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα μέχρι να γίνει αυτό και θεωρώ δηλαδή το γάμο, αν το θεωρήσουμε... Ότι γίνεται για να προστατεύει ο άντρας να προσέχει τη γυναίκα που προσέχει το παιδί. Έτσι γίνεται και σε μια κοινωνία. Στο ζωικό μας βασίλειο. Είναι μόνοι τώρα από το σπίτι τώρα. Είναι αλήθεια όμως. Έχουμε πολλούς ρόλους μέσα σε αυτή την κοινωνία και στην οικογένεια. Μα αυτή είναι η ρόλη. Δηλαδή... Ούτως ή άλλως κάθε θηλυκού οποιοδήποτε στο ζωικό βασίλειό μας. Δηλαδή βλέπεις τη γατούλα, ότι η γατούλα θα φυλάξει το μικρό της και θα το προστατεύει. Το αρσενικό έκανε το γατάκι. Ναι, αλλά έχει και το ρόλο της μητέρας, της γυναίκας. Ότι θα πρέπει να είναι και θηλυκό, θα πρέπει να είναι και γυναίκα και σύντροφος και σύζυγος. Ναι, τώρα, αυτά τα χρόνια. Άμα θα πάμε 500 χρόνια πίσω και 800 χρόνια πίσω. Θα καταλάβουμε ότι άλλος ρόλος ήταν της γυναίκας τότε και αλλιώς υπολόγιζε ο άντρας τη γυναίκα. Πάντως συνειδητοποιούμε τι λέμε. Ναι. Ότι οι άντρες τη γυναίκα τι θέλουν για να γεννήσει το παιδί τους. Ναι. Και η γυναίκα δίπλα τους.
Το ότι έρχεται ένα παιδί δεν σημαίνει ότι ξεχνούν τον άντρα που έχουν δίπλα του. Σωστά τα λέω, Ράνια μου. Όπως επίσης, το βασικότερο πρόβλημα για μένα που το παρατηρώ και κάνω αυτό το λάθος οι περισσότερες γυναίκες είναι ότι οι ίδιες ξεχνάνε τον εαυτό τους. Μόλις παντρευτούν και κάνουν ένα παιδί, καταρχήν παραμελούν τον εαυτό τους. Αυτό λέμε. Αφήνονται, παίρνουν κιλά. Πολλά κιλά. Τον εαυτό τους. Και ποδιά ακόμη μπορεί να φοράει και να μπουν στο μπάνιο. Και να φοράει ταυτόχρονα και γόβες. Άμα δεν φοράει τίποτα κάτω από τα χέρια. Μου να σε ρωτήσω κάτι, γυρίζεις 8 η ώρα από τη δουλειά. Ναι. Είσαι πτώμα. Με συγχωρείς, θα φορέσει την ποδιά, τις μπιτζάμες και θες πώς να είσαι σεξι. Όχι, να είσαι σεξι, Κατερίνα μου. Μόνο την ποδιά. Μα πώς θα είσαι σεξι. Κατερίνα μου, πρέπει να είσαι σεξι. Δεν μπορεί να μπαίνει με τα βρωμοπάπουτσα μέσα στο σπίτι, να τριγυρνά μέσα στα σαλόνια και να του λε, έλα να δούμε τηλεόραση αντί να του πει άλλα τρία. Πας να κάνεις τον μπάνιο σου να φτιαχτείς. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Να είσαι καθαρή, να είσαι περιποιημένη. Αυτό είπα αυτό πριν. Είναι βασικά άλλες πράγματα. Να πληθούν. Να τα λέμε και αυτά. Όχι δηλαδή, επειδή κάνουμε εκεί και πέρα. Πώς περιμένεις ο άλλος να εξακολουθήσει να είναι ερωτευμένος. Μόνο αν έχεις λεφτά. Όμως, Κατερίνα, συγγνώμη. Και ο άντρας παίζει ρόλο σε αυτό. Υποστηρικτικό πάντα έτσι. Δηλαδή θα πρέπει και ο άντρας να βοηθάει σε αυτό. Ναι, υποστηρικτικό μπορεί να παίξει. Ερωτευμένος δεν μπορεί να είναι. Η γυναίκα παραμένει όμως ερωτευμένη μέσα σε μπουρλότο σχέση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο εσύ και αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Και εγώ μωρά, μπουρλότο. Αλλά πώ να γυρίσω 8 η ώρα, 8.30 από τη δουλειά και να φορέσω το 20άποντο και να πλύνω τα πιάτα και να έχω τη μικρή από κάτω. Μαμά, μαμά, Κατερίνα, αυτό μπορεί να γίνει. Μαμά, 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 κοιμήσου, παιδί μου, έχω να δω τον μπαμπά. Ζήνα, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει και ο άντρας να βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, Βαλάντη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για να δέσει η οικογένεια, αν θέλουμε να δέσει. Λοιπόν, μια ανατελεία στην κουβέντα μας, γιατί θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο της Ράνιας Καρατζαφέρη, γιατί η ζωή της είναι και πολυτάραχη και ενδιαφέρουσα. Ράνια. Νομίζω. Να το δούμε. Μεγάλωσε χωρίς την απαραίτητη πατρική φροντίδα, αφού σε ηλικία ενός μόλις έτους οι γονείς της αποφάσισαν να χωρίσουν. Εγώ προέκυψα ως outsider, θα έλεγα. Δηλαδή, ήταν πολύ μικρή η μαμά μου. Κάποια στιγμή τυχαία την είδε ο μπαμπάς μου κάπου, την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Μία μέρα κατάφερε να την εντοπίσει και την ίδια μέρα την έκλεψε. Την πήρε, την πήγε στη Σαλαμίνα. Σε αυτό το διάστημα, τις λίγες μέρες που έμεινε η μαμά μου εκεί ως όμηρος, σε εισαγωγικά, προέκυψα εγώ. Όταν γεννήθηκα εγώ, η μαμά μου ήταν 16 και ο μπαμπάς μου 17. Εγώ ήμουν περίπου ενός έτους, ήμουν μωρό όταν χώρισαν. Η Ουρανία Παπαδοπούλου, Ράνια για όλους, περνά δύσκολα παιδικά χρόνια γεμάτα ανασφάλειες και κενά, αναζητώντας πάντα την πατρική στοργή που ποτέ δεν ένιωσε. Αργότερα, στην ηλικία των 16 χρόνων, η μητέρα της ξαναπαντρεύεται τον άνθρωπο που πολύ γρήγορα θα κερδίσει τη θέση του πατέρα στην καρδιά της Ράνιας. Έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά δεν έχω λόγια να μιλήσω. Μου είναι πολύ φτωχά τα λόγια να μιλήσω για αυτόν. Όχι απλώς πατέρας, δηλαδή πιο πατέρας δεν γινόταν. Ο πρώτος της έρωτας θα την οδηγήσει στα σκαλιά της εκκλησίας. Σαν γάμος κράτησε περίπου 8 μήνες. Έπειτα από 2 χρόνια σχέσης και μόλις 8 μήνες γάμου, η Ράνια γνωρίζει τον Σπύρο Καρατζαφέρη, τον κεραυνοβόλο της έρωτα, όπως η ίδια δηλώνει. Μπήκε στη ζωή μου ο Τυφώνας Καρατζαφέρης. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκίνησε ένα πολύ διακριτικό φλερτ από την πλευρά του. Εγώ τα είχα χάσει, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ο Σπύρος βέβαια ήταν ένας πολύ έμπειρος άντρας και είχε ένα μοναδικό τρόπο, ας ήταν μεγάλος η ηλικία. Η απόφασή της να χωρίσει με τον σύζυγό της τελεσίδικη και του το ανακοινώνει με ένα γράμμα. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πήρα την απόφαση να φύγω. Τον ενημέρωσα με ένα γράμμα και από εκεί και μετά ανέλαβα τις ευθύνες των πράξεών μου. Καλός ή κακός, πήρα αυτή την απόφαση, του έγραψα ένα γράμμα στο οποίο του εξηγούσα τι μου έχει συμβεί και έτσι πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Και πηγαίνεις πού φεύγοντας? Στο Σπύρο κατευθείαν. Επί της ουσίας ήμουν ο ίδιος άνθρωπος που απλώς ζούσε πλέον σε ένα πολυτελές σπίτι. Και είχε μια οικιακή βοηθό. Το σπίτι του Σπύρου μπορεί να διέθετε, ας πούμε, ένα τζακούζι, μια σάουνα. Μπορεί να είχα μπει μια φορά στα 5 χρόνια. Δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω
ότι είναι και ένα κομμάτι δικό μου, το οποίο το αγάπησε και ο Σπύρος πολύ. Κάπως έτσι ενώνει τη ζωή της με αυτή του Σπύρου Καρατζαφέρη. Κάποια στιγμή βγήκε το διαζυγείο μου. Τρεις μέρες μετά παντρευτήκαμε με τον Σπύρο, με πολιτικό γάμο, εντάξει, περιπετειώδης γάμος. Ζουν από κοινού έναν μεγάλο έρωτα, ώσπου η σχέση αρχίζει να δηλητηριάζεται. Ο χωρισμός δεν αργεί να έλθει. Δύσκολη απόφαση. Προς το τέλος υπήρχαν και κάποιες εντάσεις, όχι σε βαθμό άσχημο. Θεωρώ ότι ήταν ένα επίπονο διαζύγιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι αγαπιόμασταν ακόμη. Δηλαδή, η αγάπη δεν είχε φύγει. Εγώ, αν κάποιοι θεωρούν ότι έφυγα πλούσια από αυτό το γάμο, να τους πληροφορήσω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν εγώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να πω του Σπύρου ότι να λέγομαι Καρατζαφέρη. Το ήθελε όμως ο ίδιος πολύ, από την αρχή. Μια νέα σχέση φέρνει πλέον στη ζωή της Ράνιας Καρατζαφέρη, το μονάκριβο γιο της. Ήθελα κάποια στιγμή πολύ να κάνω ένα παιδάκι και ευτυχώς μου έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία. Τον πατέρα του δεν παντρευτήκαμε. Σχέση ζωής για τη Ράνια, αυτή με το γιο της, αλλά και αυτή με τη μητέρα της. Σε μια ακτινογραφία θώρακος βρήκαμε καρκίνο στο μαστό. Εκεί ήταν το πρώτο σοκ για όλους. Χάσαμε τη γη κατά τα πόδια μας και ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε αυτό το Γολγοθά. Με χειρουργία, με χημειοθεραπείες, με ακτινοβολίες. Έπρεπε λοιπόν εγώ να συνεχίσω να εργάζομαι, να είμαι δίπλα στη μάνα μου, να είμαι δίπλα στο παιδί, αλλά εκ των πραγμάτων το παιδί βίωσε κάποιες καταστάσεις. Είναι ένα παιδί που, τι να σου πω, ακόμα και τώρα, μπορεί να κάνει και το νοσοκόμο στη γιαγιά. Είναι ένα παιδί που τη φροντίζει, ας είναι 6,5 ετών. Mm-hmm. Της δείχνει κάθε μέρα, με κάθε τρόπο, την αγάπη του και την τρυφερότητά του. Και της δίνει ζωή αυτό το παιδί, όπως δίνει και... Και σε σένα. Έχω τόσες έγνοιες, τόσα προβλήματα, τόσες μάχες να δίνω καθημερινά. Έτσι, να στέκομαι στους ανθρώπους μου, να μεγαλώνω το παιδί μου, να προσπαθώ να είμαι καλά κι εγώ σαν Ράνια. Γιατί πρέπει να είμαι κι εγώ καλά. Επί της ουσίας, πώς να σου πω, εισαγωγικά είμαι ο αρχηγός. Αυτή είμαι, δεν έχω κρύψει τίποτα και προχωράω και πορεύομαι έτσι. Πω πω. Είδες όταν βλέπεις τη ζωή σου μέσα από ένα βίντεο, λες πω πω. Εγώ λέω μπράβο που τα καταφέρνεις. Γιατί ξαφνικά λες θέλω ένα παιδί και θα το κάνω χωρίς γάμο. Πόσες το λένε. Το λένε πολλές, Βαλάτι μου. Τώρα το ακούω πάρα πολύ συχνά. Ναι. Ναι. Τα τελευταία χρόνια ναι. Γιατί... ακούω πάρα πολύ συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ρωτάμε καμία γυναίκα. Α, την Ράνια. Όχι, άλλες γυναίκες τώρα που λένε. Α. Η Ράνια το έκανε. Εγώ το έκανα, ναι. Πάλι θα σου πω αυτό, Ζήνα, ότι τώρα πια, ειδικά τώρα πια, και από πιο μικρή ήμουνα έτσι, τα βλέπα κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όντως ήσουν διαφορετικοί. Και στους γάμους φαίνεται αυτό. Εντάξει. Δεν μου έλεγε κάτι αυτό. Καταρχήν, εγώ με τον πατέρα του παιδιού μου έχω μια σχέση που θα τη ζήλευαν πάρα πολύ. Ας μην είμαστε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια. Με όλους έχεις καλές σχέσεις. Ναι, δεν ξέρω πώς. Έχει γίνει αυτό το πράγμα, ναι. Σ' αρέσει να έχεις καλές σχέσεις. Ειδικά στην περίπτωση του ανθρώπου με τον οποίο έχω το παιδί. Έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν χωρίσαμε, του είπα, του λέω, φίλε μου, θα σου πω κάτι. Επειδή ήδη έχουμε μαζί αυτό το παιδί, για μένα. Φίλε μου. Τρόπος του λέγει. Μιλάμε άνετα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Άξι. Δεν ήταν μόνο τα χρόνια που ήμασταν μαζί. Γνωριζόμασταν, ήμασταν φίλοι 10 χρόνια πριν. Άρα έχω μαζί. Άρα ξέρεις με ποιον κάνεις ένα παιδί. Έχω μια οικειότητα και όλα αυτά. Και του είπα ότι εγώ θα σε θεωρώ πλέον ισόβιο μέλος της οικογένειάς μου από τη στιγμή που μαζί σου. Είναι ισόβιο. Μα είναι η οικογένεια. Θέλω να τα έχουμε καλά, να τα λέμε καλά, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα για το παιδί, το οποίο το έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, ο Νικόλας μου δεν έχει καταλάβει ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει, ότι έχει συμβεί κάτι κακό. Δεν έχει δει εντάσεις. Μας βλέπει, τα λέμε το καλά. Πιο σημαντικό, μιλάμε καλά. Αυτό που είπε και ο Βαλάντης πριν, ότι όταν είδα ότι μέσα στο ζευγάρι είχαμε εντάσεις, προτίμησα να φύγω. Εκεί κάτι θέλω ο Αντώνης να μας πει και μετά θέλω να ρωτήσω τη Μαρία που είναι η φίλη του Βαλάντη. Πάνω σε αυτό που λέει η Ράνια είναι πολύ σωστό. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ό,τι πιο σημαντικό βγαίνει από μια συζυγική σχέση εκτός γάμου ή ό,τι να είναι, είναι τα παιδιά.
Εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να ανανθρώψουμε σωστά τα παιδιά μας. Ο πατέρας, ο σημερινός πατέρας, πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι ο άνθρωπος που ψάχνει. Εσύ περισσότερο επικεντρώθηκες, πιστεύω, Βαλάντη, στην επαγγελματική σου πορεία. Όπως και η γυναίκα μου. Μα αυτό είναι και ο ρόλος με εμένα. Ναι. Και του άντρα, δηλαδή πρέπει να προσφέρει στην οικογένεια. Αυτό που μου πρόσφερε η ασχολία της μητέρας του γιού μου, η υπερασχολία με τη δουλειά της, ήταν ότι αφιέρωσα πολλές ώρες να μεγαλώσω το γιο μου. Και αυτό για μένα ήταν μεγάλο δώρο. Είναι μεγάλο δώρο να ανατρέψεις ένα παιδί, να ζήσεις στιγμές και να φέρνεις στη μνήμη σου αυτά που έχεις ζήσει και εσύ σαν παιδί. Ξαναγίνεσαι και ο ίδιος παιδί και είναι μεγάλο δώρο. Θείο δώρο. Και προτείνω σε όσους φτάσουν στον κατόφλι του διαζυγίου να αναθρέψουν, όσο κακή και αν είναι η σχέση, να αναθρέψουν. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Να αναθρέψουν μαζί το παιδί τους. Μαζί το παιδί τους. Να παραμείνει οικογένεια. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, ο Τσέλιος, ότι δεν λέγεται, δεν εννοείται. Έτσι ακριβώς. Μαράκι μου, είσαι φίλη του Βαλάντη. Και συνεργάτης. Και συνεργάτηδά του. Σε ρώτησα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αν ο Βαλάντης είναι τόσο ειλικρινής και στη συνεργασία σας. Ναι. Είναι τιμή μου που είμαι μαζί του τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει πιο ειλικρινής άνθρωπος για μένα. Και στις προσωπικές του σχέσεις και στις συνεργασίες. Και μου είπες και κάτι. Ο Βαλάντης έχει πάντα δίκιο. Ναι, πάντα. Και σου λέω και στις πάντα. Γυναίκες του. Σε όλα. Σε όλα. Έχει όντως δίκιο. Και είναι δοτικός. Απλά τον έχουν παρεξηγήσει λίγο. Ο Βαλάντης δίνει, αλλά δεν παίρνει πάντα αυτά που πρέπει να πάρει. Δεν του δίνουνε. Πάντως σήμερα ο Βαλάντης παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές δεν έδωσε όσο έπρεπε. Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό στη ζωή μας, αλλά είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής. Με πολλές θαυμάστριες. Πολύ τάλαντος. Είναι πολύ μπροστά, σκέφτεται πράγματα που οι άλλοι δεν τα έχουν σκεφτεί καν. Και για τη δουλειά του και για την προσωπική του ζωή. Δεν στεναχωρεί κανένα, αγαπάει τον κόσμο. Έχει αδικηθεί, πιστεύω, από τα μίντια γενικώς όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, μου έλεγες και πριν ότι έχουν γραφτεί και πράγματα που... Ναι, που δεν ισχύουν, δεν είναι η εικόνα του Βαλάντη αυτή. Και ακόμα γράφονται. Ο Βαλάντης είναι μεγάλο παιδί και τη δική του αλήθεια την καταθέτει μόνος του, όπως φάνηκε σήμερα. Αυτά που έχει να πει ο Βαλάντης τα λέει μόνος του. Έτσι κι αλλιώς παραδέχθηκε και τα λάθη του και τις αδυναμίες του και είπε δημόσια το ευχαριστώ εκεί που έπρεπε. Βαλάντη μου, μέχρι στιγμής είναι σε κάποιον άνθρωπο που θες να ζητήσεις συγγνώμη? Συγγνώμη, όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ευχαριστώ ή... Να το δείχνουμε με πράξεις. Ναι, εγώ νομίζω είναι πάντα οι πράξεις. Είμαι υπέρ των πράξεων. Πραγματικά το είχα γράψει και κάποια φορά σαν στάτους μου ότι είναι δυστυχής ο άνθρωπος που ζει περιμένοντας να βλέπει πράξεις και όχι λόγια. Γιατί λόγια λέμε παντού. Όταν περιμένεις πράξεις, πραγματικά εγώ είμαι δυστυχής. Στις γυναίκες που έχεις κάνει παιδιά, τι θα έλεγες σήμερα? Τίποτα, παραμένουν το ίδιο δυνατές και το ίδιο ισχυρές και το κρατάνε ακριβώς το ίδιο κομμάτι που κρατούσαν και πριν με στη ζωή μου. Πέρα ότι δεν υπάρχει ο έρωτας. Για μένα ο έρωτας είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Δεν έχει σχέση με όλο αυτό. Νιώθεις ότι αν είχες άλλη εικόνα από αυτή που μέχρι στιγμής έχει περάσει στον κόσμο για σένα, θα είχες άλλη καριέρα? Α, δεν με αφορά. Δεν το βλέπω έτσι καθόλου. Τους άλλους ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, κάνει αυτό που είναι να κάνει. Το τι κάνει στην προσωπική του ζωή και το πώς φέρεται, νομίζω δεν με αφορά, εμένα τουλάχιστον. Έχεις κάνει τατού στο κεφάλι, barcode πίσω. Είσαι, νομίζω, idol. Είδωλο. Δεν έγινε με σκοπό αυτό. Γιατί για να τα δούμε τατού, λίγο. Το τατού αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Για γύρω να δούμε τον barcode πίσω. Α, τον barcode. Το supermarket barcode Βαλάντης. Τώρα σε είδαμε, τέλεια. Όχι, αυτό είναι ένα τατού, το έκανα... Γιατί όταν βρισκόμουν στην Αμερική, είχα πάει Νέα Υόρκη, ξεφύλιζα ένα περιοδικό
Και κάποια στιγμή είδα κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν είχαν μαλλιά και είχαν χένα. Α, μάλιστα. Χτυπημένη χένα στο κεφάλι. Και διάβαζα από κάτω ότι είναι μια νέα κίνηση που γίνεται με σκοπό οι άνθρωποι με καρκίνο που κάνουν χημειοθεραπεία. Επειδή πέφτουν τα μαλλιά με τη χημειοθεραπεία, καλό είναι αντί να κάνουν, βάζουν περούκες, είναι καλύτερο να κάνεις ένα τατού. Βαλάντι, μου πού σε βλέπουμε τώρα. Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη κάθε Παρασκευή Σάββατο Μαμούνια με τη Χριστίνα Κολέτσα. Μαμούνια. Το Σάκη Βέρο και την Κατερίνα Νάκα. Και κάθε Πέμπτη είμαστε στο Ριτς στην Γλυφάδα. Ό,τι μαθαίνω από Θεσσαλονίκη σκίζεται. Ναι, ναι. Μαθαίνω. Γίνεται πανικός. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και δισκογραφική δουλειά. Δισκογραφική δουλειά, τώρα ετοιμάζουμε ένα νέο τραγούδι που με τον Ανδρέα τον Γιατράκο πιστεύουμε να προλάβουμε να το βγάλουμε. Πότε? Προσπαθούμε να το... Ωραία. Να το βγάλουμε. Είμαστε λίγο απαιτητικοί. Εδώ είμαστε να το παρουσιάσουμε. Ράνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν με επιτρέπεις, Ζήνα, να πω και εγώ ότι τους τελευταίους μήνες είμαι σε μια καινούργια εφημερίδα, μια πολύ μοντέρνα αποκαλυπτική εφημερίδα, το Σπίρτο. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που κάνουμε. Και ήθελα απλώς να το πω, έτσι θέλουμε την... Και είναι πολύ σημαντικό που... Είναι καλό, είναι πράγμα δημιουργίες μας. Αυτούς τους καιρούς ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν εταιρείες και έχουμε όλη δουλειά και δημιουργούν. Ακριβώς, σε πολύ δύσκολο καιρό, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Καλό μεσημέρι, να περάσετε όμορφα, να φάτε το φαγάκι που σας έκαναν οι γυναίκες σας και τα παιδιά σας. Φτιάχνετε και οι άντρες. Καμιά φορά αφήστε τες να είναι και λίγο πιο ερωτικές και αν δεν είναι να τους το λέτε, γιατί ό,τι δεν λέγεται δεν εννοείται. Και μαζί με αυτά και σένα θέλω μια ζωή χωρίς δεσμεύσεις στις καρδιάς τις υποθέσεις δεν υπάρχω στα γραμμένα.